πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσεκαρό καταπληκτικό φωτος που έρχομαι πιβίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες! Ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες, κάμπ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπαρακοντισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για χαμε, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα! Έχω τον ακρεφνή κορύβαντα πίσω από την κονσόλα. Είναι ο Χρήστος Κιώσης. Γεια σου Χρήστο Κιώση, σε χαιρετώ αγόρι μου. Βουνό είσαι το Αραράτ των ηχοληπτών φίλε. Το όρο Σινά. Και λίγα λέω έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η απάτητη κορυφογραμμή των ηχοληπτών. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα, ελάτε να κάνουμε μουχαμπέτη. Ελάτε να κάνουμε και σήμερα το χαβά. Ελάτε να μιλήσουμε για μπαλίτσα, να ακούσουμε τα ποταπά μας. Να πούμε τα ανεκδοτάκια μας, να ακούσουμε τις μουσικούλες μας, να γουστάρουμε, να ανοίξουμε τις γραμμούλες, να δώσουμε δωράκια, να κάνουμε και σήμερα μια ωραία ζουμουσάδα. Να ζουμουσάρουμε δηλαδή, που είναι το ρήμα του ζουμουσού, διότι το πράγμα εκτελήσεται. Έχουμε ουσιαστικά, έχουμε επίθετα, έχουμε κοσμητικά επίθετα, έχουμε επιρρήματα να πούμε, έχουμε συνδέσμους. Κανονικά, και όλο συνδέσμους και εδώ και στο εξωτερικό, φυσικά. Σήμερα θα δώσουμε ένα ακόμα εκπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Ένα ασύρματο ηχείο Bluetooth της Sony. Τα ασύρματα ηχεία Bluetooth που είναι μια κατηγορία προϊόντων στην οποία θέλει να επενδύσει. Η Sony προβλέπει εκεί ότι υπάρχει μεγάλο μέλλον. Ακούμε μουσική πλέον από τον υπολογιστή, από το tablet, από το smartphone. Και έτσι, επειδή εκεί υπάρχει αδύναμος ενισχυτής, μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από το υπέροχο ηχείο της Sony. Sony που υπάρχει τρομερή προσφορά σε τηλεόραση 55 ιντσών 4K και smart στην απίστευτη τιμή των 600 ευρώ. Ξαναλέω, 55 ιντσών στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για να πας από τη μία άκρη της οθόνης στην άλλη, κάνεις και δυο διανυκτερεύσεις. Βγάζεις και μουσια. Γερνάς για να πας από τη μια πλευρά της άλλης. Τεράστια, κάνεις ταξίδι, πληρώνεις διόδια. Μιλάμε τώρα για... Γεμίζει έναν τοίχο. 55 ίντσες μόνο 600 ευρώ. Επίσης συνεχίζεται και προσφορά στις 32 ίντσες με μόνο 250 ευρώ. 32 άρα. Δεν συζητάω για την εικόνα, δεν υπάρχει πιο καθαρή, πιο ζωντανή, σας το είπα. Φυλάει τύπησα τον τύπο και έχεις εσύ σημάδι από κραγιόν στο γιακά σου. Τόσο ζωντανή. Τόσο ζωντανή. Χαϊδεύει και εσύ αναστατώνεσαι. Τρώει ο άλλος στην τηλεόραση, τρώει ρε παιδί μου, και εσύ βαριστομαχιάζεις. Και λες, όχι ρε φίλε, πω, τι φάει κάναμε. Παίζει ο άλλος beach volley στην τηλεόραση της Sony και έχεις εσύ άμμο στα πόδια σου. Και καίγεται η δική σου πλάτη, φίλε. Έτσι, Sony και καλά, θα πάρει Sony. Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Τα είπα τόσο περιγραφικά που τεινάζει την άμμο από το μπλουζάκι του ο Χρήστος Κιώσης. Δεν ξεχνάτε εκεί, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια εμπειρίας. Να πω φυσικά όλα στα όρθια. Κορυφαίο γυράδικο, υπέροχες γεύσεις και σκεπαστές. Και delivery 837-166. Και βέβαια ο κορυφαίος, ο πιο νόστιμος γύρος και χοιρινός και κοτόπουλο. Και εννοείται, δεν ξεχνάτε ότι για γυαλί πηγαίνετε μόνο στο Μανολόπουλο στην Νεάπολη, εκεί στην Παναγία Τσαλδάρη 22. Τρεις γενιές οπτικά και φακό επαφής και γυαλί ηλίου και σας κάνει σένιους. Σήμερα λοιπόν δίνουμε ένα τέτοιο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Optic Stores Μανολόπουλος, δίνουμε το ηχείο Sony και δίνουμε και τα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Ένα μήνα κρέατα θα έχετε στο τραπέζι σας. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο να δώσουμε. Σκέφτομαι κάτι, αλλά τώρα αυτά τα χεράματα δεν υπάρχει περίπτωση. Χρήστο Κιώση, εσένα όταν σου λέω, φίλε, τι άλλο μπορείς να δώσεις. Πού πάει το μυαλό σου, θα δώσεις. Ρωτούσε σε κάποιες ταινίες ένας χωρίς μαλλιά, που λέει, δίνεις. Ενώ με τον καλύτερο σε αυτό το δίνεις, ρε παιδί μου, έλεγε στην partner. Όχι, partner είναι ο άντρας. Η γυναίκα είναι partris. Πώς πάει το γαλλικό. Το ίδιο είναι ο ή πατνέρ. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι ο ανηματέρ, είναι ο άντρας. Νομίζω είναι ανηματρής. Πάει, όταν είναι τρεις, όταν είναι τέσσερις, είναι μα τέσσερις. Ανάλογα με αυτό. Θέλω να αποθεώσω τον πλανόδιο φίλο παλιατζή,
ο οποίος σήμερα κατεβαίνοντας από Τούμπα το πρωί διασταυρωθήκαν τα αυτοκίνητά μας εκεί μετά τα Γυράδικα. Λοιπόν, και τον ρώτησα στο ανοιχτό παράθυρο, στο φανάρι, εκεί λίγο πριν το γήπεδο, λίγο πριν το ναό, πώς γίνεται όλοι σας αδερφέ και έχετε τέτοιες φωνές. Έλα παλιά μαζεύω παλιατζής, έλα παλιά πλυντήρια, παλιά, παλιές συσκευές, παλιές τηλεοράσεις μαζεύω. Λέω, πώς γίνεται. Σύμπτωση αδερφέ, μου λέει. Λέω, πώς έγινε ένας, λέω, να βρεθεί ένας που να λέει, παλιά πλυντήρια, ο παλιατζής, περνάω από τη γειτονιά, παλιά μαζεύω. Πώς δεν γίνεται, πώς γίνεται όλοι και έχουν τέτοιες φωνές, παλιά πλυντήρια, παλιές συσκευές. Παλιές κουζίνες μαζεύω, καθαρίζω τα υπόγεια. Ω παλιατζής. Και βγάζει και μια μανούρα, μια τσαντίλα δηλαδή. Παλιές κουζίνες, παλιές μπανιάρες, παλιά σώματα. Ό,τι έχετε για πέταμα μαζεύω. Ό,τι, αυτό. Και χάρτιναρι, και φίλιναρι, και... Θα με ξεχάσεις λέει και δεν θα πεις. Εγώ όλο να σε ξεχάσω. Άκου. Άκου. Άκου, το πρωί θα σου κάνω αφιέρωμα. Αφιερωμένο σε όλους τους παλιατζίδες με αυτές τις φωνές. Παλιές μπανιάρες, παλιά σώματα. Λοιπόν, αυτό είναι φίλε. Ξεκάθαρα. Αφιερωμένο λοιπόν στους πλανόδιους. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει μπει και εκεί η τεχνολογία η ρουφιάνα και το γράφουν σε CD και είναι ένας ο οποίος έχει πουλήσει τη φωνή του, έχει κάνει franchise, δηλαδή Batman. Ακούς αυτούς τους παλιατζίδες, έτσι μια φορά να ακούσω έναν να έχει «Ω παλιατζής!» Ένας με μια ψηλή φωνή ρε φίλε. Δηλαδή αυτοί που έχουν φωνή κατέλης, Κάτμαν. Όχι Κάτμαν, πώς το λέω τον άλλο, τον... Το Ταμπάκης, μπράβο. Δεν έχουν δικαίωμα να είναι παλιατζίδες. Κόβονται σε κάποιο, γίνεται κάποια οντισιόν. Πρέπει να περνάνε φίλοι από οντισιόν κανονικά. Γεια σας, ολόγυρο παλιατζής. Συγγνώμη, θα σας ειδοποιήσουμε. Γεια σας, παλιατζής εδώ. Έλα γόρι μου, έλα, έλα, κάνεις. Και αν είσαι και λίγο μανουριασμένη φάτσα, λίγο να πούμε αυτό, εντάξει, όλα οκ, okay, όλα εντάξει. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είναι το πιο χαλαρό καλοκαιράκι. Ακού, ακού κυματάκια να γαργαλάνε τις πατουσίτες μας. Είναι η ιδέα μου. Όχι πλαστικά. Όχι σκουπίδια. Όχι χάρτινους τίτλους. Παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούτε κι εσείς. Χρήστο, ακούς κάτι? Όχι, μόνο εγώ το ακούω. Φωνές! Ακούω φωνές! Ας το λίγο. Και είμαι λοιπόν καθισμένος στο κυματάκι δίπλα. Για να τιμούμε και τους δασκάλους που έφυγαν, λέω εγώ, ταπεινά. Και είμαι λοιπόν καλυσμένος δίπλα στο κυματάκι και μου βρέχει τα ακροδάχτυλα το χράσινο το νερό. Και περιμένω το Verblum και το Μπούκι, ρε παιδί μου. Νταμπλούχος, δικαίως, μέσα στον αγωνιστικό χώρο για δίνω τους άλλους να σκάνε. Να παρακαλάνε για το Φετφατσίδι και για τον Γκάιπερς. Τρέλα, ρε παιδί μου. Χλειδί. Απόλαυση να είσαι πάω με αυτό το καλοκαίρι. Και ξεκινώ χαλαρά και μου βρέχει το κύμα τα ακροδάχτυλα και δεν αγχώρομαι καθόλου. Πω. Τι χλειδί είναι αυτή ρε παιδί μου, τι απόλαυση. Τι ψυχολογική ανάταση ρε παιδί μου. Στάρω. Απλά πράγματα. Ακούστε το κυματάκι, ακούστε το. Χλάτς, λούτς. Που έλεγε και η τουλάρα, έρχεται το κύμα, χαϊδεύει τα ποδαράκια και φεύγει. Και περιμένω. Αχαρά, χωρίς κανένα άγχος. Θα έρθει και ο Verblum, θα έρθει και ο επιθετικός. Θα έρθουν όλοι και στο τέλος, αφού έρθουν όλοι, προσδοκούμε να ακούσουμε τι... Τι να ακούσουμε? Αυτό! Την άλλη φορά ήταν... Άδειο το γήπεδο. Νεκροταφείο. Αυτή τη φορά θα γίνει σωστά. Δεν μασάμε τίποτα. Ζούμε γι' αυτό. Ζουμουσού λέμε. Απλά πράγματα. Απλά.
Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Μαέστρο μου, φτάνει, δεν είναι για χόρταση αυτό, μην ξεσηκωνόμαστε. Έτσι, λίγο-λίγο, γιατί λιγώνομαι. Με την πολύ ζάχαρη, δεν είναι. Απλά πραγματάκια. Ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γράφετε και οτιδήποτε άλλο εκτός από το ονοματεπώνυμό σας. 1,24 ευρώ είναι το μήνυμα. Για να μπείτε στην κλήρωση για το ασύρματο ηχείο της Sony, για γυαλί υπέροχο από τα οπτικά Μανολόπουλος και για τα κρέατα ενός μήνα, το κρεοπωλείο Μιχάλης, εκλεκτό κρεοπωλείο, κορυφαίος κρεοπόλης στον Εύωσμο, εκεί στην Μενελάου 29. Και όποιος πήγε, τρελάθηκε. Πεντακάθαρα και εκλεκτά όλα. Θα δώσουμε και γραμμές μετά τις 8.30 για να μπείτε στη διαγωνισμό και εσείς που δεν έχετε δυνατότητα ακόμα και για το μήνυμα. Δεν το λέω έτσι για να το πω, το λέμε και το εννοούμε και το ξέρετε. Σας δίνουμε τη δυνατότητα και με τους δύο τρόπους. Και με τους δύο τρόπους. Σε τι φάση είμαστε? Είμαστε λοιπόν σε φάση κυματάκι, χαλαρό, να φύλλα, να το σώ, Βέρμπλουμ. Περίμενε, περίμενε τώρα. Μισό λεπτό. Μην χαμηλώσω το μικρόφωνο, να μιλήσω, περίμενε. Ναι! Ω, φρέχτε χρόνια, έκατε χρόνια, τελφέ, Βέρμπλουμ! Δε κλέμενε! Δε κλέμενε, 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 τελε τούμπα! Τώρα Να ξέρετε, αυτές κυβερνάνε τον κόσμο. Είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα. Μια κραυγή αγωνίας. Αν του πει αυτή, πού θα πάμε, ρε. Υπάρχει περίπτωση παίκτης, ακόμα και ο κορυφαίος στον κόσμο, την Ιφίλιο, να πει όχι, ρε, εκεί θα πάω να παίξω. Γι' αυτό λοιπόν τον Μπαλαμούτη, γι' αυτό λοιπόν ο παπάς, η προεργασία, γι' αυτό λοιπόν το μασάζ, τα προκαταρτικά, τα foreplay που λένε στο χωριό μας, πρέπει να γίνουν στις συζύγους. Εγώ φωνάζω κάθε μέρα, το λέω. Είναι μια κραυγή αγωνίας. Ό,τι πει η Βερμπλούμενα. Αν η Βερμπλούμενα του πει τι ωραία και τι παράδεισος. Μίλησα με τη Μάτενα και την Βαρέλενα και μου στείλανε βιντεάκια στο Messenger και στο Viber και μπήκα και είδα Χαλκιδική στο YouTube και έχω μαγευτεί. Εκεί θα πάμε, αγάπη μου, στα θερμά κλίματα. Τα παιδάκια μας να μεγαλώσουν σε ένα όμορφο, σε ένα παραδεισένιο μέρος που θα μας λατρεύουν σαν θεούς. Μου είπε η Μάτενα και η Βαρέλενα, τέτοια αγάπη δεν τη δούμε πουθενά. Τέτοια λατρεία δεν απειρώνουμε πουθενά. Μπαίνει και το οικονομικό στη μέση. Θα πάρουμε πάρα πολλά χρήματα και τζάμπο που πηγαίνουμε κούτρα. Σιγά τα παουτσάκια μας παίρνουν από το νερό που θα παίρνουμε στο περίπτερο μέχρι τα ταξίδια που θα κάνουμε. Θα μας τα έχουν όλα πληρωμένα. Και είναι εκεί ένας άγιος άνθρωπος, ένας πόντιος, πεισματάρης, ξεροκέφαλος, οραματιστής, που μας έχει πληρωμένο στην ώρα μας. Άντε βρε αγάπη μου. Αν λοιπόν αυτός σκέφτεται να πάει π.χ. να παίξει σε μια αγγλική ομάδα, λέω τυχαία τώρα, μπαίνει το σχέδιο Β. Μπαίνει μες στο σπίτι ο Βέρμπλουμ και τη βλέπει. Αυτή μούτρα. Ε, αγάπη μου, φρέμχα, τι έχεις? Ε, τίποτα. Πρόσεξε, ποιος είσαι, με αυτό το ύφος όμως. Ε, τίποτα. Ε, αγάπη μου, σε βλέπω. Ε, δεν έχω τίποτα. Δεν μπορώ να έχω, δεν μπορώ να μην έχω τίποτα. Ε, όλα πρέπει να τα αναλύουμε. Δηλαδή, εγώ πρέπει να είμαι χαμογελαστή. Συμβαίνει κάτι, λέει ο δύστυχος ο Πόντιουμ. Πώς τον είμαι, ο Πόντος. Ο Πόντους. Βρε γλυκό μου κορίτσι. Βρε αγάπη, βρε κολόνα, βρε στήριγμα. Βρε στεφάνι μου, γιατί είσαι έτσι. Δεν έχω τίποτα. Δεν φαίνεται, πρέπει να το ξαναπούμε. Λέει. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι με χίλια φώτα, όπως το Las Vegas αναβοσβήνουν στον καουμπόι, να πούμε νέων φώτα, αυτά είναι τα LED να πούμε, αυτά τα πολύ φωτεινά, φαίνεται ότι κάτι έχει και πρέπει ο άλλος να το μαντέψει. Γίνεται medium ο σύζυγος. Εντάξει, αφού σε ρώτησε 7 φορές και δεν έχεις τίποτα. Α, έτσι, ε! Έτσι, αυτό ήταν! Μοιάστηκες μήπως η αδιαφορία σου πραγματικά με εκπλήσει. Η αδιαφορία σου. Εγώ, στα καλύτερα μου χρόνια. Ε, που
που με ήθελαν, ο Μέση, ο Νεϊμάρ, ο Αγουέρο και εγώ πήρα εσένα βρε! Κρυόπλαστε από τη Δανία, από τα κρύα κλίματα! Και αυτό είναι το ευχαριστώ! Μπαίνεις, με βλέπεις έτσι και ούτε σε νοιάζει βρε! Ούτε σε νοιάζει! Κράκ, η πόρτα και κλείνει και φεύγει και μέσα στην γραμματοκάμερα! Πέφτει στο μαξιλάρι και κλαίει γοερά! Κλαίει γοερά! Το σχέδιο έχει μπει σε πλήρη εφαρμογή. Ο άλλος πελαγωμένος. Βρε αγάπη μου γλυκιά. Βρε κορίτσι μου. Βρε έτσι, βρε αλλιώς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μας παίρνω τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής. Φίλοι μας. Γεια σου, Θοδωρή. Ναι, θα σου ξουμούξου. Θα το τακτοποιήσω. Κάτσε να δω λίγο γιατί θα κάνουμε. Περίμενε. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε τέτοιο σήμερα. Θα στήσουμε σκηνικό με γενέθλια. Πάρα πολύ ωραία. Με το που θα μπούμε μετά το διάλειμμα. Συνεχίζω λοιπόν την αφήγηση, το πώς κλείνουν οι σοβαρές μεταγραφές. Αφού λοιπόν δεν έχω τίποτα και κλαίει, το βράδυ έρχεται η ώρα της κρεβατομουρμούρας. Όπου προτιμάς να φας κλωτσιά στα ευαίσθητα με μπότα ντοκ με σιδερένια μπροστά επένδυση, είναι προτιμότερο. Ή να βρεις τρίχα, αλογότριχα στο σάντουιτς σου, παρά να έχεις αυτό το πράγμα το βράδυ μυρ. Και εκεί, και πού θα πάμε, στη βροχερή Αγγλία, στη μίζερη, που θα είμαστε μέσα στους μουντρούχους, στους έτσι, στους αλλιώς. Και οι άλλες ήταν πιο έξυπνες που πήγανε κάτω στον παράδεισο. Το είδες βρε τι χάνουμε, είδες τι μας δίνουν. Εκεί θα είμαστε σαν πρωτόπλαστοι. Με το χαμόγελο στα χείλη τα παιδιά σου βρε, δεν τα σκέφτηκα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τι είμαστε, δεύτεροι είμαστε εμείς. Εσύ θα αποφασίσεις, ο μεγάλος, έτσι. Εντάξει λοιπόν, πάρε την απόφαση στο κάτω-κάτω. Γιατί μιλάω τζάμπα, τζάμπα μιλάω, τι τα λέω. Τι τα λέμε εμείς, μήπως μας υπολογίζεις. Βρε πουλάκι μου, βρε γλυκιά μου, τίποτα. Πλάτη, εννοείται κοκό, έτσι, μπαίνει απαγορευτικό, αυτά είναι. Έτσι είναι. Αυτά είναι φίλε λυσιστράτη system. Κλείνουν όλες οι μπάρες. Γεια σας. Μα! Όχι μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι στεναχωρημένοι γιατί θα πάμε σε ένα βροχερό μέρος πάλι. Τακτοποιείται. Την άλλη μέρα το πρωί παίρνει στα γραφεία της ΠΑΕ. Ναι, θα ήθελα τον κύριο Μάκη ή θα ήθελα τον κύριο Λούμπος ή θα ήθελα τον κύριο Ρασβάν. Ναι, hello, I am. What's the problem? Λέει εμείς Ρασβάν ή Βερμπλούμενα είναι. What's the matter? The balance in the family, how is the balance? We are very close. Do you have the bad murmur? You continue the bad murmur and everything is gonna be alright and the player is going to play for Park. For the great team of Park. Τακ, και έτσι κρίνουν μεταγραφές. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό πρώτο μισάωρο του πατέρατζερ. Υπάρχει ο μάνατζερ, υπάρχει ο πατέρατζερ. Άρα, ηθικό δίδαγμα, άρα γαρούν, τι γαρούν, όσου νόστε συμπερασματική σύνδεσμη έχουμε κάψει φλάντσες πανελλαδικές. Δώσαμε το 89 και τα θυμόμαστε το 2017-18, δηλαδή δεν γίνεται αυτό, κάποια φλάντσα είναι μόνιμα καμένη. Άρα τι, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, πιάνουμε και μιλάμε με τις συζύγους. Αυτές καθορίζουν, αυτές είναι ο λαιμός και αποφασίζουν που θα γυρίσει το κεφάλι. Και το πιο ωραίο, αφήνουν και το κεφάλι να νομίζει ότι αυτό κάνει κουμάντο. Έτσι. Αγάπη μου, my dear, είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις ό,τι θέλω εγώ, του λέει η γυναίκα. Και Βέρμπλουμ θα έρθει και Πούκι θα έρθει και τα πάντα όλα. Με το που θα επιστρέψουμε θα κάνουμε σούξου μούξου για γενέθλια. Live, έτσι δεν είναι προετοιμασμένα αυτά. Μπορεί να ακούσετε και κανένα μπινελίκ στον αέρα, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα τα live. Για να μην είναι φτιαχτά. Πάμε σε διαφημισούλες, επιστρέφουμε, μην ξεχνάτε και γυαλί από τα οπτικά Μανολόπουλος και ασύρματο ηχείο Sony υπέροχο από την Electronet και κρέατα το κροπολίο Μιχάλη στον Εύωσμο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μαέστρο, γυαλιματούμεν και επιστρέφω! Α! Η κλήση σας προωθείται. Φίλε, τι ωραία. Τι ωραία. Άστο, πάμε στις γραμμές, μετά, το επόμενο διάλειμμα. Πέσαμε σε κέντα. Ναι, καλημέρα σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον βγάλουμε, ναι. Θα με επιφέμισες. Να δεις τώρα τι χουνεράκι δεν του κάνουμε, περίμενε. Ναι, καλημέρα, έλα Γιώργο, έλα. Έλα. Δεν παίζεσαι με τίποτα. Όχι, θα κάνουμε σούξου μούξου, κάτσε, περίμενε να δεις. Ό,τι πεις,
Αγόρι μου, έλα, πάμε Γιοργάρα μου, έλα. 23-10-287-888 μου αφήνετε και το όνομά σας άμα θέλετε. Γυαλί από το Μανολόπουλο, ηχείο Σόνι από τον, την Ηλεκτρονέτ και κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλης, ενός μήνα. Έλα Γιώργο μου, σε ακούω. Καταρχήν, τα γυαλιά μα θα κερδίσω, ναι, χωρίς παρεξήγηση θα δώσω ο φίλος μας στον Παναγιώτη. Έτσι αρχίζετε και μεταξύ σας, τις αλαξοποπιές, σε τσουτσουνίσατε και ανταλλάσσετε και τα δώρα. Τα κρέατε σε ένα πολύτεχνο άνεργο. Τον ασύρματο τον θέλω. Ακόμα καλά καλά δεν τα κερδίσατε και τα μοιράζετε. Τι να κάνουμε. Τι γίνεται. Πρωί πρωί την έκανε αλαχείο. Καλά. Εκεί είναι αυτός ο Λονίδας θέλει ξύλο. Και τώρα λέει τα νέα λέει από τις ελληνικές ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Και τις άλλες ελληνικές. Αχ, μωρέ, αχ, μωρέ. Ρε, ρε, μάλι, τις κοινωνίες, τι λες. Ρε, μην χαλάς το στόμα σου πρωί-πρωί, άστο να. Ένα λεπτό, κάτσε ρε, Κώστη μου. Είναι η ομάδα μας κυπελούχος. Λες τον Πορταφεντή, λες και τον κυπελούχο. Δεν λες τον αριστερά της ομαδίτσες. Αχ, δεν θα αλλάξει αυτό. Τζάμπα χαλιέσαι. Τέλος πάντων. Τζάμπα ανεβάζει τριγκλικερίδιο. Προς όλα τα παιδάκια τα οποία βγαίνουν από τις ακαδημίες, ναι, τις δικές μας και των υπολείπων ελληνικών ομάδων, τα μυαλά σας να το έχετε στο κεφάλι σας. Εννοείται. Θέλετε μεγάλη προσοχή το τι θα κάνετε. Μπράβο στον Παπασταθόπουλο. Μπράβο το παλικάρι αυτό. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ποτέ δεν ήταν πάνω σε μια αλλά... μεγάλη ομάδα. Στερήθηκε πολλά. Κορυφαίος αμυντικός, φίλε. Κορυφαίος Έλληνας αμυντικός. Περίπηκε πολλά. Όχι σαν το δικό μας τον Άλωνα. Που μαλώναμε και φωνάζαμε στα τηλέφωνα. Κάνουν το συμβόλαιο να παίρνουν 800 εκατομμύριο το χρόνο. Είδες, ο ένας δούλεψε σαν σκυλί και έκανε αυτή την πορεία. Ο άλλος το έχασε, φίλε, στον δρόμο. Άμα δεν δουλέψεις και δεν στερηθείς σαν αθλητής. Έτσι. Είτε είσαι ποδοσφαιριστής, είτε είσαι μπασκετμπολής, είτε στο χαντμπολ ή στο στίβο. Δεν στερηθείς ορισμένα πράγματα για να ανέβεις, δεν ανεβαίνεις με τίποτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έγινε Γιωργάρα μου. Την καλημέρα. Παναγιώτη, χωρίς παρεξήγηση, έτσι. Δώσε μου, θύμισε μου λίγο το νούμερο. 416. Γεια σου Γιώργο. Γεια, yeah, yeah. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Καλημέρα. Σου λέμε. Αγόρι μου, τι ωραία που τα λες. Μελωδία στα αυτιά μας. Για πες. Τι γίνεται, όπως θα πας. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εσύ πες μου, είσαι ο Γιώργος από Τούμπα. Γεια σου ρε Γιώργο, γειτονιά μου. Σας ακούω και σας ακούω κάθε πρωί και σένα και πρώτα ακούω πάντα τον Batman. Batman, φίλε, ήρωας. Ένας ήρωας στην πρωινή ζώνη, φίλε. Έχει κανένας άλλο σούπερ ήρωα. Έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό νικάει και τον Πούλμαν. Και πάντα, πάντα είναι, δηλαδή αυτό το παιδί δεν έχει προβλήματα. Έχει φίλε, όλοι μας έχουμε να τα αφήνουμε απ' έξω, να ξέρεις. Α, τα αφήνει τα απ' έξω, ναι. Λες και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Φαντάζεσαι να μπαίνουμε και να λέμε... Ω, Παναγιά μου! Όχι, δεν μπορώ! Όχι, ήρθε το! Όχι, ήρθε το Νίκη! Όχι, το αέριο! Όχι, ρε φίλε, και τα δίδαχτρα! Όχι, ρε φίλε, και ο Έμφυα! Ωχ, παιδιά! Παιδιά, δώστε μου δύναμη, δεν μπορώ. Γι' αυτό βγαίνω. Για να μου δίνετε εσείς δύναμη. Φαντάζεσαι, ρε φίλε. Ωι, Παναγία μου, όχι, δεν μπορώ. Ωι, με! Στεναγούδα! Παναγούδα! Παναγούδα! Ρε, τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Μου φέρανε προχθές ένα CD για το μικρό που είναι η Πέπα το Γουρουνάκι. Έχεις παιδιά? Έχω ένα αγοράκι. Το ξέρω, την ξέρω την Πέπα το Γουρουνάκι. Πρόσεξε. Αφού το έχω πόσες βίντεο καθέ, λοιπόν, βίντεο CD. Πέπα το Γουρουνάκι, αλλά τι, είναι φίλες στα κυπριακά. Μας η γλώσσα τους. Πέπα το Γουρουνούι, λέει απ' έξω. Λέω, τι είναι αυτό, λέω στον πεθερό μου. Λέει, δεν ξέρω, Πέπα το Γουρουνούι. Φίλε, να ακούσεις την Πέπα, όλη την Πέπα, στα κυπριακά. Κλαίω. Κλαίω, μέσα κλαίω. Θα φέρω και θα σου το βάλω να το ακούσετε. Δεν υπάρχει. Ναι, τα ακούει τώρα και η γυναίκα μου και λέει, Πέπα το Γουρουνούι. Πέπα το Γουρουνούι, κανονικά. Λέει, ουι, Παναία μου, το Γουρουνούι. Ευτυχώς Παναγία μου, να πνάσει και λένε. Στα κυπριακά, άκου. Ο Χριστός, έβγαινε το δόντι της Πέμπας. Μα ναι, πού είναι το. Είναι ένα δόντι.
Ποιος το γουνίσε μες στο πιάτο μου. Κόρη Πέπα, άλλο πως είναι το δόντι σου που εσούς δεν τον τζευκίγε. Η Πέπα πάει να δεις το καφέρι τι τον σφαίνεται. Λέω, δεν υπάρχει. Λέω. Και πρόσεξε, βαριά κυπριακά, όχι. Πώς είναι στα κυπριακά ο κομάντο. Πώς είναι. Ράμπος Ράμπου. Ράμπος Ράμπου. Ράμπος Ράμπου. Ράμπος Ράμπου. Κανονικά, φίλε. Ράμπος Ράμπου. Ράμπος Ράμπου. Ράμπος Ράμπου. Άκου λίγο, άκου. Ετού την είναι η μάνα μου η γουρούνα. Ετού το σας είναι ο πατέρας ο γουρούνας. Καλά, ναι. Καλώς ήρθατε την κοπέλη στο δεύτερο επεισόδιο του Britain Survivor. Δεν υπάρχει. Αυτά που λες. Χαίρομαι που μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, φίλε, είναι πάντα επικοδομητική η κουβέντα μας. Το ποδόσφαιρο εγώ πιστεύω ότι θα, οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν θα γίνουν. Έτσι, και από του χρόνου ας ξεκινήσουμε και με μείον 6. Βρε, δεν πάει να, δεν υπάρχει τον χρόνο, φίλε, τελειώσανε. Και για φέτος το πήραμε. Είναι... Απλά του χρόνου θα είμαστε ναι, πιο υποψιασμένοι για τους διάφορους περίεργους, να πούμε, τους απατεώνες. Αυτό ακριβώς. Και να προσέχουμε για, και για προβοκάτια ναι, πιο ναι. πολύ. Φυσικά, φυσικά. Για προβοκάτια. Αυτό που λες. Αυτό που λες. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση, αδερφέ μου. Ναι. Σε τι τελειώνει το κινητό μου. Ναι, ναι. 645. Θύμισε μου λίγο όνομα. Γιώργος Καραβασίλης. Γιώργος. Έγινε Γιώργο. Να σε καλά. Έγινε. Σε χαιρετώ, σε και χαιρετώ. Τι? Φιλιά, φιλιά, να και σε γερός. Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού, πάνω απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, τα 4 γράμματα μετά. Κάτω, μετά είναι τα 3. Σήμερα 7 η ώρα θα είμαστε στο κολυμβητήριο του ΠΑΟΚ στη θύρα 5. 20 χρόνια κολύμβηση ΠΑΟΚ. Θα είμαστε εκεί. Με μεγάλη χαρά αποδεχτήκαμε την πρόταση να παρουσιάσουμε την εκδήλωση που θα γίνει με πολύ αγάπη για τα παιδάκια σας. Εκεί όσοι τα έχετε τα παιδιά στα σπλάχνα της μάνας Τούμπας. Πάρα πολύ όμορφα και θα είμαστε εκεί να παρουσιάσουμε την εκδήλωση. Το ξαναλέω, επιτρέψτε μου το αφιλοκερδός για κάποιους περίεργους που περιμένουν στη γωνία. Δεν πειράζει. Ξίδι. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Άντε ρε Κωστή. Άντε ρε που είχε στο καρακουράδο μάγκο καραγάτζι με την τυροχρόπορο σοβαρακό παντόλο και λοτολάστι. Εν τω μεταξύ, ο φίλος του Ράμπος Ράμπου δεν πρέπει να το κατάλαβε στην αρχή τουλάχιστον. Και μάλλον πρέπει να του ξυπνήσανε εποχές γούμενου σου λέει κάτι είναι καμιά μεταγραφή από Κύπρο. Αλές ε! Κοίταξε, είχαμε και παίξει από την Κύπρο, δηλαδή ας πούμε ο Γιασεμάκης ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Επίσης, ναι, το εξάρι που είχαμε, θύμισε μου, ο Εγκομίτης. Αν ο Εγκομίτης δεν είχε τραυματισμούς, αδερφέ, επρόκειτο για ένα πολύ ωραίο χαφ, έτσι. Και ο Κάς μας έπαιξε μπάλα. Αυτά. Και ο Λιάστος Λουκάς. Καλά, ήταν... και ειδικά ο Λουκάς, φανταστικός, φίλε. Έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Πάου Κολλιά. Κανονικά, και όχι μόνο ιστορία και γεωγραφία έγραψε. Ναι, ναι, άστα, αδερφέ. Στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Φίλε, εντάξει, έψαξα να βρω τη λέξη αυτή, το Bet Murmur. Στην αρχή όπως πάτησα το Google Translate με πήγε στη στοιχηματική εταιρεία. Έτσι! Bet Murmur, στοιχηματική. Bet Murmur, ναι. Το γράφω με D. Και έβγαλε αποδόσεις και λέω, όχι, εντάξει. Φαντάζεσαι. Μεγάλος καυγάς, 1-10. No sex, πώς λέμε, no goal, 1-50. Καυγάς ημίχρονο σεξ τελικό. Αυτό, καυγάς ημίχρονο σεξ τελικό. Ο Βεράκι δηλαδή να ρίξει και ένα δεύτερο χέρι 3-10. Ναι. Τέτοια πράγματα ας πούμε. Over 3,5 στις πλακοναφούδες 2,25. Τι ωραία. Παρά μιλάμε για μπάλα, όταν μιλάμε για μπάλα. Καλά, γιατί θέλει. Και το στοίχημα είναι μπάλα. Βέβαια. Λοιπόν, και βγάζουμε τέτοια ωραία συμπεράσματα, α το πούμε. Έτσι, τέτοια ωραία γούστα. Τι ωραία όμως είναι όταν έχει τελειώσει έτσι η χρονιά. Άστο. Και δεν μπορεί να σου τη μιζεριάσει κανένας. Και να τη μαγαρίσει κανένα. Κανένα, δεν αφήνω κανένα. Κανένα λιμνοτάγαρο. Κανένα. Και όπως εντάξει, θα πρέπει να είσαι πολύ περιορισμένης. Πρέπει να είσαι πολύ επέα, α το πούμε, για να μπορέσεις να αφήσεις. Να σου χαλάσουν. Μα ακριβώς όχι. Εσύ επιτρέπεις τον άλλον, φίλε, να μπει μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου και να σου χαλάσει αυτό το συνέστημα που υπάρχει. Βέβαια. Τη απόλυτη ικανοποίηση για το πώς τέλειωσε η χρονιά, το πώς αποστομώσαμε όλους τους περίεργους, που δείξαμε ότι εμείς όντως είμαστε οι ταμπλούχοι, που πάμε σε μια χρονιά τόσο ήρεμη με έναν πολύ καλό προπονητή, με το ρόστερ έτοιμο σχεδόν,
Έτσι, όμορφα και ωραία, φίλε. Δεν θυμάμαι πότε έχει ξανασυμβεί αυτό τελευταία φορά. Δεν θυμάμαι, αλήθεια. Πραγματικά, πραγματικά, έτσι. Με συντονισμένες κινήσεις που βλέπουμε όλα. Να γίνονται. Μετρημένες. Βέβαια και τον ανάλογο χρόνο. Έτσι, έτσι. Και πάντα θα υπάρχουν αυτοί που τροφοδοτούν τη μιζέρια, γιατί μόνο μέσα από τη μιζέρια, ειδικά με τον ΠΑΟΚ, ζούνε και επιβιώνουν αυτοί. Αυτοί όμως, άμα τους απαγορεύσεις το όνομα ΠΑΟΚ, άμα τους απαγορεύσεις 20 το όνομα ΠΑΟΚ, δεν πιστεύω ότι πάνω από μία εβδομάδα έχουν χώρο και θέσεις στα Ερτζιανά και γενικότερα στα ΜΜΕ. Να σου πω κάτι. Αυτός που έχει γραφείο τελετών περιμένει να πεθάνει κάποιος. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν, αυτός που έχει ραδιοφωνικό γραφείο τελετών περιμένει να πεθαίνει ο ΠΑΟΚ, φίλε, για να μπορέσει να έχει δουλίτσα. Λοιπόν, δεν θα πεθάνει ο ΠΑΟΚ, ούτε θα διαλυθεί, ούτε θα τρογόμαστε μεταξύ μας για το ένα το άλλο. Θα υπάρχουν διαφωνίες, θα υπάρχει κριτική, αλλά δεν αφήσουμε κανένα να κάνει μπάχαλο την ομάδα επειδή έτσι το έχουν πει. Απλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν διαλύθηκε όταν ήταν τότε πραγματικά στα πολύ δύσκολα του. Τώρα θα διαλυθεί. Τώρα ακριβώς. Μόνο προς τα πάνω κοιτάμε. Δηλαδή πραγματικά είναι μονόδρομος με ανωδική πορεία πλέον η πορεία. Άκου το κυματάκι! Άκου το κυματάκι! Το ακούς! Σου γαργαλάει τις παντουσίδες και ό,τι άλλο υπάρχει! Που δεν σου γαργαλήσει άμα κάθεσαι στην άμμο. Ακού! Άμα κάθεσαι εκεί στην άμμο, σε γαργαλάει μέχρι και την αχλαδοκουδουλίτρα του. Αν είναι το μαγιό, όχι σλιπάκι. Απ' τα άλλα που είναι βερμούδα. Πάει μέσα και γυρίζει το κύμα, κάνει boomerang. Κάνει κύμα σπαγκέτι. Μπαίνει και στα καμπανέλια το κύμα. Κανονικά, κανονικά. Πρέπει να ήταν το kickback του καμπανιακού. Άγρια ορχιδέα. Χαίρομαι που κάναμε αρχή διαλόγου και θα οδηγηθούμε και στο τέλος του διαλόγου. Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω απ' όλα η ανταλλαγή απόψεων, Κώστη. Αγοράκι μου, σε χαιρετώ. Καλημέρα. Να σε βάλω και κλήρωση, κάτσε, περίμενε. Ναι, βάλε. 580 τάσος. Έγινε τάσε, φιλιά. Εντάξει. Να σε καλά. Για τα κρέατα ενός μήνα, για το Sony Bluetooth από την Electronet και για τις γυαλάρες από τα οπτικά Μανόρροπος. Καλημέρα σας, εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Άξω άλλος λέει, αν κερδίσω τα γυαλιά, κάντα λέει δώρο στον Παναγιώτη. Δηλαδή έχουμε αρχίσει και τέτοιες αλλαξοποπιές. Ο φίλος μου ο Γιώργος, τι ωραίος, έτσι. Ο Γιώργος είναι παλιός συντριβανίσιος, εντάξει. Τι ωραία φίλε όλα. Ωραία για πράγματα. Λοιπόν, βάλουμε 485 για τα γυαλιά. Για όλα σε βάζω, δεν έχει... Για όλα, άντε, εντάξει. Δεν θα ξεχωρίσουμε τώρα. Δεν θα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα κρύα ντουζ. Βεβαίως. Οι κουβάδες. Οι κουβάδες. Όχι, το είχα πει pool ice bucket challenge. Pool. Ρίχνουμε στο pool μας. Ναι. Κρύους κουβάδες. Εννοώ στην πισίνα φυσικά το pool. Έτσι δεν εννοώ το πουλί. Λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να αγγίξει τώρα το προπονητή που έχει ο ΠΑΟΚ. Κανένας. Ναι. Και αν το προσπαθήσει θα πέσει το κενό. Μόνο αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Έγινε φυσικά νέα πρόταση, έγινε, αυτό είναι γεγονός, έγινε νέα πρόταση και όποιοι λέγανε ότι δεν έχει ελεύθερο μπάντε το ΠΑΟΚ, ας το πάρουν πίσω τώρα ή ας μπορούν να ζητήσουν συγγνώμη. Σε αυτό το Σουηδό τι είναι, έγινε νέα πρόταση. Ναι, ναι, πιο βελτιωμένη. Και οικονομική νέα πρόταση, άρα... Το απεριόριστο budget που είπε ισχύει, ο κύριος Σαββίδης ισχύει. Οπότε αυτοί που βγήκαν να κελαϊδίσουν, όχι ψάχνουμε πιο φθηνούς, όχι ψάχνουμε που είναι το ελεύθερο το αυτό, ας βγουν να ζητήσουν μια συγγνώμη, δεν κάνει κακό. Τι ώρα, καλά τώρα περιμένεις εσύ, δεν είναι άστο. Όσο να πούμε και λίγο ένα πράγμα για τον μπάσκετ, γιατί θα σκάσω πάλι. Ναι. Κρεμάστηκαν πάλι σε μια φάση που όλο το παιχνίδι στήριζαν οι δύο κύριοι και μία κυρία σε εισαγωγικά. Άστο. Μην το ψάχνεις, μην το ψάχνεις. Συγγνώμη δηλαδή, φτάνει. Τελείωσε το ποτάμι. Ούτε καν μπαίνω στη διαδικασία. Ούτε καν μπαίνω στη διαδικασία. Θα τερματίσουμε τρίτη, θα είναι υπέρβαση φίλε, η τρίτη θέση. Δεν το συζητώ. Μόνο υπέρβαση θα είναι. Θα είναι υπέρβαση. Μα και αυτό... δεν ξεκίνησε η χρονιά, δεν φαινόταν η χρονιά ότι θα πάει έτσι. Ένα μας μπράβο. Είχαν για να αλλάξουμε προπονητή, μας είχαν πολλά πράγματα. Θα διαλύσουμε αυτά. Δεν θα διαλύσουμε, ρε παιδιά, πώς θα γίνει. Έγινε Παναγιώτη μου. Δεν είναι στο μπάσκετ ο Σαββίδης, νομίζουν ότι είναι δεν και, στηρίζει και στο μπάσκετ, μπάσκετ. Και στο μπάσκετ στηρίζει. Α, μπράβο, για να μην λένε παραμύθια ο καθένας.
Είναι παντού. Γεια σου είναι Παναγιώτη μου. Την αγάπη σε φιλό, σε φιλό. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε, μπαίνετε και στο zoomusu.gr. Ακούτε τις εκπομπές σε επανάλα, είμαστε πιο ωραίοι στην επανάληψη, κανονικά, τα ηχητικά μας εκεί, θεματάκια, εμπλουτίζει συνέχεια η Χρύσα Βάση και ο Γιάννης, όλοι μας. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ωραία, καλώς το μανιγιού, ρε. Πού είσαι αγοράκι μου. Καλά, ρε φίλε, δόξα τω Θεώ, δουλίτσα και έβησε Θεός. Μπράβο, για πες. Τρέχουμε. Καλά, μια χαρά. Καταρχήν βάλε με στους σκληρώσεις. Μπράβο. Μπήκες. Τα γυαλιά τα θέλω για μένα, το Bluetooth το θέλω για το γιο μου, ναι, και τα κρέατα για τη γυναίκα μου. Τέλεια φίλε. Οικογενειακές ιστορίες με τον Κωστή Τσατσαρό. Κάθε πρωί στο Λίμπερο, 8 με 10. Κανονικά. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία, Σοφία. 064. 064, πάρα πολύ ωραία. Για πες λοιπόν, για πες. Καταρχήν για τον ΠΑΟΚ δεν έχω να πω κάτι, από ό,τι φαίνεται... Δουλεύει με αυτόματο πιλότο, πηγαίνουν όλα σωστά σε μια κανονική γραμμή. Όπως το λες. Φαίνεται ότι γίνονται πράξη αυτά που έχουν υποθεί και αυτά που έχουν πει. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε σωστά και καθαρά. Δεν έχεις κάτι να πει, δεν έχεις κάτι να προσάψεις τίποτα και σε κανέναν. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν και να κλείσουν και αυτοί οι δύο υπαίστες. Και να δώσουμε στον προπονητή μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να ξεκινήσουμε τις καλύτερες, με τους καλύτερους ιονούς. Και το πολύ σημαντικό επίσης, να μην φύγει κανένας από αυτούς που λέμε ότι είναι ο κορμός με τους πολύ σπουδαίους παίκτες. Πασχαλάκης, Πέλκας, Βιερίνια, Πρίγιοβιτς, Μπίσεσβα, δηλαδή είναι 5-6 παίκτες. Μάτος είναι 6-7 παίκτες που δεν αντικαθίστανται. Έτσι. Για μένα σου θεωρώ δεδομένο αυτό. Τώρα αν θα αλλάξει τόσο πολύ κάτι, τι να πω, δεν γνωρίζω. Δεν θέλω να φύγει. Μακάρι ο Πασχαλάκης. Βρήκα τέρμα για πολλά χρόνια. Βρήκα τέρμα για πολλά χρόνια. Δηλαδή... Δεν θέλω ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν θέλω. Κάναμε πολλά χρόνια να βρούμε τερματοφύλακα, να βρούμε κορμό, να δώσουμε βάση 6-7 παίχτες. Εάν αυτό σπάσει, θα ραγίσει το γυαλί. Τίποτα. Για μένα αφού... πιστεύω. Εντάξει, τώρα αυτή είναι η δική μας άποψη, έτσι. Άλλοι κάνουν κουμάντο, άλλοι αποφασίζουν. Εμείς λέμε τι θέλουμε. Δεν θέλουμε κανένας από αυτούς που είπαμε, λοιπόν, να φύγει από την ομάδα. Κανένας. Γιατί πρέπει να μπει στη διαδικασία. Να βρεις άλλον. Αυτός να ενσωματωθεί. Να τον μάθει η ομάδα. Να μάθει αυτός την ομάδα. Να μπει στο κλίμα. Να, χίλια δυο. Αυτό τώρα που υπάρχει. Το βασικότερο κόστος είναι αυτός να μάθει την ομάδα και όχι η ομάδα αυτόν. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι η ομάδα είναι πάνω από όλους και από όλα. Και εκεί θα είναι το πρόβλημα. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά, μακάρι να μην αλλάξει κάτι και να μπούμε δυναμικά. Αυτό θα γίνει. Και να απολαύσουμε από την αρχή αυτό που ονειρευόμαστε αυτό, όλοι. Αυτό. Έγινε χάρη! Σε χαιρετώ! Τώρα, ό,τι αναφορά για τη United, να πω και κάτι για τη United. Ακούγεται πολύ σοβαρά ότι μάλλον ο Μπέιλ καταλήγει στη United. 100 χαρτιά. Θα βρεις ηγέτη για πολλά χρόνια. Ηγέτη για πολλά χρόνια. Και συζητιέται και ο Ρονάλντο. Δεν τον θέλει ο περίεργος. Μπα, δεν πιστεύω. Νομίζω ότι θα αλλάξει γνώμη. Βγαίνουν στο Manchester FM και λένε «Α, μωρέ, τώρα το γέρο να μου το πουρώ». Τον ξεζουμίσανε εκεί πέρα στη Ρεάλ και να το στείλεις πίσω να γυροκομηθεί, να κολλήσει τα τελευταία ένσημα. Γεια σου, Χάρη! Φιλιά! Ζούμου σου, αδερφέ μου. Αυτό. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Είμαι η Νάντια. Γεια σου Νάντια. Είμαστε στον ωραία, πόλεμο ενάντια. Είμαστε στον πόλεμο λοιπόν, ενάντια. Γεια σου Νάντια. Να σου για Νάντια. Έλα. Λοιπόν, σε 5-18, λοιπόν, εγώ σήμερα θέλω λίγο να καλαμπουρίσουμε. Βεβαίως, πάμε. Για τους κουβάδες που λες και το λες. Ναι. Με το κρύο νερό. Λοιπόν, να τραβήξει πολύ γιατί βγαίνουμε εμείς τυχερές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και δεύτερο, καταλάβαμε πάρα τον... πολύ καλά ότι οι γυναίκες είναι οπαδοί της κυπριακής ομάδας που λέγεται Ανόρθωση. Πάρα πολύ καλή ομάδα, βεβαίως, η Ανόρθωση στηρίζουμε. Όσον αφορά για τον Ρωμά που συνάντησε στο φωνάρι, ναι. Και εγώ πολλές φορές αναρωτήθηκα και γελώ. Φωνάζουν και λένε αυτοκίνητα μικρά και μεγάλα. Ναι. Ρε φίλε, έχεις έναν τάτσο μια πιθανή. Ναι. Το μισθό είναι φορτωμένο με θερμό σύμφωνο, με ό,τι μπορεί να φανταστείς.
μια αυτοκινητούμπα, πώς θα την πάρει? Θα υπάρξει θέμα, να πούμε. Θα την κουβαλήσει με σκηνή. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Μεγάλο μάξι, πώς θα το πάρουν ένα θέμα τους, δεν μπορώ να καταλάβω. Σύστημα χελώνα, θα το φορτώσει πάνω στο άλλο. Διόροφο, δεν έχει δει τα διόροφα τα λεωφορεία στην Αγγλία? Κάπως έτσι. Α, μάλιστα, έτσι εξηγείται. Κάπω ρε Κωστή μου, έτσι την απορία. Βέβαια, σε παρακαλώ πολύ. Φωνάζει και το συνάδελφο. Άντε σε φιλό, τα λέμε άλλη φορά. Γεια σου, Νάντια. Γεια σου, Νάντια. Είμαστε στον πόλεμο ενάντια. Γεια σου, Νάντια. Γεια σου, Νάντια. Γίνεται και χάσα από σέρβικο. Καλημέρα σα. Έλα, φιλαράκι. Ήρθα, αδερφούλη, εδώ είμαι. Καλημέρα, τι κάνει. Γεια σου, Κάραγιαν. Έλα, πάρε. Για πε. Ναι ρε φίλε. Ακούγεται. Μου το ζητάτε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα το βάζουμε. Κάθε μέρα, δεν υπάρχει. Έτσι. Είναι κομμάτι που το ανασύραμε από τη σκόνη. Όπως του Αδαμαντίδη αυτό το στην καρδιά. Τώρα είναι το καλό, τώρα. Έτσι, τα καλά, φίλε. Το ρήμα ξεμυαλίζω, φίλε. Έτσι, δηλαδή, σου παίρνω τα μυαλά. Όπως κουνημένα ήταν τα μυαλά του Κάριους, λέει, στα δύο γκολ που τρώει, τις εφάβες, είχε, λέει, διάσηση. Γι' αυτό, λέει, βγήκε το νοσοκομείο και είπε, είχε διάσηση, παιδιά, τα μυαλά του ήταν πειραγμένα. Γι' αυτό, λέει, είχε κουνηθεί ο εγκέφαλος. Γι' αυτό το πτάπνιξε τα κουνέλια. Είχε φάει μια γκονιά από τον Ράμος πριν γι' αυτό. Ναι. Καλό παιδί ο Ράμος. Μπουμπούκι, του κατηγητικού. Τι λέει, όλα καλά. Αυτά για τον Πάκ. Αυτά, φίλε, αυτά. Τι ωραία. Έτσι θα πάμε μέχρι 27 Ιουλίου. Έτσι θα πάμε. Να ξέρετε. Έτσι τόσο πιάνουν οι ζέστες, τόσο καλύτερα. Όλα. Λοιπόν, βάλεμε την κλήρωση σήμερα, τον Ράμπο. Και τι να πω. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. Φίλε, μια χαρά. Μια χαρά. Σε καλό δρόμο σε βρίσκω. Σε πάρα πολύ καλό. Στα μυραλά μας όλα, φίλε. Όλα, όλα φίλε. Τα δικά μας είναι όμως στα μυραλά μας τα extra large. Γιατί αυτό ήταν τέτοιο. Κοκοβιού. Φεύγω, ξέρεις πως φεύγω. Άντε. Φιλιά. Άντε, γεια. Άντε, τσάου. Τα τρία τελευταία ψηφία δεν μου είπες. 190, ρε. Φιλιά. Γεια, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλώς το παιδί, good the boy. Ακριβώς μετά την Κοστάρα. Έτσι ρε φίλε, έτσι. Έτσι. Συντριμ team, διαλεχτά ένας και... Το ναι. Τι γίνεται? Τα μυγαλάς είναι, είπαμε, όταν είναι το παγωμένο το νερό. Ναι, μετά δεν υπάρχει τώρα. Όχι, κανονικά όταν πέσει ο κουβάς γίνεται μυραλάς. Αλλιώς εντάξει. Όχι, να πεις τα Γκαρσία μας, φίλε, δεν το καταλάβω. Έτσι, να πεις. Αλέτριπο έλεγε και σπορεμένος. Όχι, στα. Τα πατάει και τα σέρνει. Στα Λεοντιάδης μας, στα Τουρσουνίδης μας. Δηλαδή μπορείς να επιλέξεις, υπάρχουν. Δικοί μας που δεν είναι. Που αλέτρι. Που αλέτρι. Ναι, αλλά φίλε, δεν μπορείς να συνδυάσεις το άτομο με το αντικείμενο. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλήθεια λες. Αλήθεια. Αυτός είναι, συνδυάζεται, γίνεται ένα και το αυτό. Ένα και το αυτό. Να πούμε ότι στέγνωσε το κλάμα από την επιστολή του Ολυμπιακού, του πονεμένου, του αδικημένου, του κατατρεγμένου Ολυμπιακού στην ΟΕΦΑ, ότι θα σκοτωθεί. Εν τω μεταξύ, τι είπε ένας φίλος χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, που είπε ότι αν ξέρει η UEFA ότι ο Θεοδωρίδης είναι, λέει, γιος αυτού του Θεοδωρίδη. Εδώ ρε παιδιά, έρχεται ο πρόεδρος της UEFA καλεσμένος στο γάμο του Θεοδωρίδη και έμενε στο σπίτι του επί 15 μέρες, λέτε, να μην ξέρει ποιανού γιος είναι. Τι να σου πω, ο άλλος είχε πάει στο γάμο και δεν ήξερε ποιος ήταν ο κουμπάρος. Εδώ ρε το ξεχνάς. Α, δεν ήξερα, λέει, δεν είχα σχέση εγώ, λέει, με τον Βαγγέλη, δεν είναι. Μα στο γάμο ήσουνα! Εντάξει μωρέ, τώρα επειδή είναι κουμπάρος αδερφής του, σιγά τώρα, έτυχε ο άνθρωπος και... Εσύ δεν έτυχε να πας σε ένα γάμο που να μην ξέρεις αν είναι ο προηγούμενος ή ο επόμενος και πας και παίρνεις μπομπονιέρα και δεν βλέπεις κανένα γνωστό και καταλαβαίνεις ότι είναι ο προηγούμενος που καθυστέρησε? Άστα να πάνε. Και σου λένε, φίλε, δεν ξεκινήσαμε, αυτή είναι η άλλη. Η προηγούμενη. Είπες εχθές κάποια στιγμή τη λέξη βάτα. Βάτα, βεβαίως. Θυμήθηκα ξεσιών. Θυμάσαι έναν προπονητή που είχε φέρει από τη Γιουβέντους, θυμάμαι. Το Σέρσιο Βάτα. Φίλε. Βοηθός, όχι για πρώτος. Όχι για πρώτος. Όχι, για την ΚΑΠΑ 20 τον είχε φέρει, για τις ακαδημίες.
τότε και μαζί με τον Φοφανά και τον Σκαρντίνα, τους παιχταράδες, γιατί κάποιοι έχουν ξεχάσει που ήταν ο ΠΑΟΚ. Και πώς είχε πέσει χαμηλά και πώς είχε ξεφτυλιστεί. Και τώρα πάμε να πάρουμε παίχτες 1,5 εκατομμυρίου και λέω άλλο... Γκρινιάζουμε για το Χατσερίδη. 1,5 εκατομμύριο εν τω μεταξύ ο Βέρμπλουμ που θα πάρει τότε έπαιρνε 6 παίχτες. Και τώρα λέει τι τσιγούνε εμείς, δώσε 100 χιλιάρια παραπάνω ρε, καθίστε καλά ρε. Τι γίνεται, εσκαρτίνια. Δεν γεννηθήκαμε χθες, ο ΠΑΟΚ για να έρθει εδώ, γιατί κάποιοι πράσινοι κάτω και κάποιοι κίτρινοι μας έχουν το θράσος να μας λένε νεόπλου τους. Εμείς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, να αφήσαμε τα σπίτια μας. Ακριβώς. Νύχτα, μέρα, κυνηγιόμασταν τα ωραιόκαστρα κάτω στις παραλίες. Όχι μόνο αυτό. Ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους, μέσα έκανε φορείες. Μέσα μας έχουν γράψει αυτά, δεν ξεγράφουν. Τα κουβαλάμε αυτά, δηλαδή αυτή τη φθορά την έχουμε φάει στην υγεία μας, τον χαρακτήρα μας. Άστο φίλε. Με τους παϊρός και τους μαϊρός, εμείς τα περάσαμε 20 χρόνια πριν. Με τα μαγιό, με τους Άραβες, με τους κατάφυλλες, με κάτι καράβια χωρίς μηχανή μέσα, Playmobil, χωρίς μηχανή, καραβοκύριδες. Να μην το ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ δεν γεννήθηκε το 2012, το 1926 γεννήθηκε. Κοίταξε, ομάδα που όμως, ομάδα που ιδρύθηκε το 2014, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει αυτό που λες. Ναι, είναι λίγο δύσκολο όντως, είναι δύσκολο και έχει να ασχολείται με παράγκες, Κωστή, γι' αυτό δεν μπορεί να ασχοληθεί με ομάδα. Γι' αυτό και τους ζαρτάρουν οι πάντες. Οι μόνοι που δεν τους ζαρτάρουν είναι οι παραγκόβοι. Αυτά, όπως τα λες. Εμείς, Κωστή μου, συνεχίζουμε. Αυτό ακριβώς. Και αύριο, αν μπορούμε να πάμε όσοι μπορούμε στο μπασκετάκι. Θα πω αύριο. Γιατί... Κανονικά, αύριο είναι σημαντική μέρα, έχει και τα συλλαλητήρια σε 22 πόλεις στη Μακεδονία μας. Ναι. Και έχει και το μπάσκετ, θα τα πούμε αύριο. Εννοείται, Για το μπασκετάκι είναι, ξέρεις, το όνομα ο Προμηθέας. Έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία ο Βασιλακόπουλος στον Προμηθέα, γιατί κάτι όταν καφέδες, είχε γίνει πρόεδρος... Κάτι καφέδες επίσης, κάτι καφέ, κάτι έτσι, κάτι έτσι. Ο Δίας τον Προμηθέα, γι' αυτό τον είχε στείλει και τον έτρωγε το σηκώτιο αετός, να πούμε, γιατί... Δεν του πήγαινε τις καφέδες. Του είχε πάρει το franchise από τη φωτιά, από τη φωτιά, έτσι. Γεια σου Χρήστο, φιλιά! Κωστή μου, 679, άμα θέλεις βάλεμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα, διάλειμμα δεν κάναμε, φιλιά. Διάλειμμα. Υπενθυμίζω, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, τηλεοράσεις Sony εκπληκτικές αυτό το διάστημα. Φυσικά όλα στα όρθια, πεντανόστιμος γύρος, χοιρινός, κοτόπουλο, με κοτόπουλο Σισχάρα, 837-166, τηλεοφόρο στρατού 18, θα με θυμηθείτε άμα μπείτε. Και βέβαια, γυαλί Μανολόπουλος, Optics Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές ηλίου, οράσεως. Και βέβαια θα ακούσει επαφής. Εκεί θα πάτε στον ειδικό, στην Παναγίτη Τσαλδάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη, στη Νεάπολη. Εκεί θα βρείτε όσα θέλετε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Εσείς εξακολουθείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας για να σας βάλω στην κλήρωση. Γιατί κληρώνουμε γυαλί υπέροχο, γιατί κληρώνουμε Sony ασύρματο ηχείο Bluetooth. Και βέβαια και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου υπέροχα. Και τα κρέατα, τα είπα τα κρέατα, το κρεοπολείο Μιχάλης. Τέλεια. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, θα κάνουμε μία απόπειρα ακόμα να κάνουμε το θέμα με το γενέθλιο. Να σας πω ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάγιο με εξαιρετικές γεύσεις. 705-750, δεν συζητάμε, 16 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια, εκεί θα πάτε να γευτείτε τα πάντα, υπέροχα πράγματα. Μην ξεχνάτε χορηγός δεύτερης ώρας, ταυτότητα υγεία ζωής, 2310-655-655 με 65 ευρώ το χρόνο και γενικές αίματος και μαγνητικές δωρεάν. Και γενικό check-up εντελώς δωρεάν. Και test pap οι γυναίκες μαστογραφία εντελώς δωρεάν. Ετοιμή. Κλείσαν χαλιά. Σουδάκι, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσα μήπως να μιλήσω με τον Μιχάλη. Ναι, βεβαίως. Μισό λεπτάκι. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Τηλεφωνώ από την εταιρεία Trimhold Celebration Enjoyment και Co. Χρόνια πολλά καταρχήν. Ποιος είναι? Με ακούτε? Ναι. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα, κλείνετε 41. Ναι. Ένας φίλος σας θέλει να σας κάνει έκπληξη. Πρέπει να απαντήσετε μόνο σε δύο ερωτήσεις και θα σας έρθει ένα δώρο. Ένας πολύ αγαπημένος σας φίλος. Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρεσαι. Αυτά είναι. Θα ξαναπάρουμε. Δεν ενδιαφέρομαι. Εντάξει, καλά. Ξαναπάρε. Και με κάνεις ό,τι δεν
Σε λίγο. Βγάλε αφού περιμένουν γραμμές. Πάμε. Μην ξεχνάτε, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Ό,τι θέλετε σε Τέντα, εκεί θα το βρείτε. Και βέβαια, Αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Εντύπωση και τα στραβά μάτια. Χαίρομαι. Γιατί δεν σου απάντησε? Να σου πω κάτι. Εδώ τώρα αυτά είναι ζωντανά. Δεν είναι. Πρέπει θα τον ξαναπάρουμε μετά να του πούμε κατευθείαν ποιοι είμαστε, γιατί είναι ακροατής, αλλά δεν μας κατάλαβε. Αυτό κατάλαβα και εγώ. Πάρα πολύ ωραίο ήταν πάντως. Θα το ξανακάνουμε. Νομίζω δεν το έχεις ξανακάνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει. Έχω κάνει και άλλες φορές με τα γενέθλια, το κάνουμε. Έχει καιρό βέβαια τώρα. Πολύ ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Για πες λοιπόν. Τι να πω, πήρα να πω μια καλημέρα. Έχω λίγο καιρό να σε ακούσω γιατί είχα κάποιες ιστορίες υγείας. Εύχομαι να είναι περαστικά για να μην είναι κάτι σοβαρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά η πρώτη μέρα που είμαι στο σπίτι, έβαλα σένα και ακούω. Αυτά, δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Αν θέλεις, βάλε με στην κλήρωση. Για πες. Μαρία. Μπράβο. 395. Αχ, Μαρία, Μαράκι, Μαριό, σε χαιρετώ, Κάριο μου, Πεταληξία. Γεια σου, Μαράκι μου. Και να μας δίνεις έτσι δύναμη και χαρά. Να σε καλά. Ευχαριστώ, καλή σου σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888, νέοι. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνεις? Εδώ. Όνειρα και υπομονή. Ζημιές, φίλε, κανονικά. Και ρεζέρβες, Και ζημιές και ρεζέρβες. Καλό στον Νικόλα. Τι κάνεις? Αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ. Για πες. Έλα να σε δώσουμε ροδάκινα. Ροδάκινα, φίλε. Ροδάκινα, πολυτελεία. Τι ωραία, φίλε, τι ωραία. Υγεία, μαζεύετε. Δεν έχει κανένα ανέκδοτο σήμερα. Ανέκδοτο. Θα μας ρίξεις από τη σκάλα. Θα σας ρίξω από τη σκάλα, Τι άκυρος έριξε ο άλλος που έχει γενέθλια, Τώρα το ξαναπάρουμε, δεν είναι. Να σου πω κάτι, δεν κατάλαβε τώρα. Τι να κάνω. Ξαναπάρτουνα και πέφτουνα. Βάλε το 122 και πάρε τον πατέρα μας και πει ένα ανέκδοτο. Έλα, φιλιά. Έλα, Κωστή, γεια σου, ρε πατέρα, τι γίνεται. Άκουνα. Καλά, μωρέ, δόξα τω Θεώ. Τώρα θα τα βάλω λίγο με τις χείρες, ένα ανέκδοτο, τάκα θα σου πω. Για πες. Ένας παπάς βγήκε στο χωριό και λέει: η πιο έντιμη χείρα, λέει, είναι η τάδε, ας πούμε. Αφού ένας μάγκας λέει: παπά, τι ώρα πάει στην εκκλησία? Λέει στα νήματα, λέει 6 ώρα, τράβα νέος και Παρίσι. Τι στοίχημα θα βάλουμε όμως? Λέει ο παπάς το ζευγάρι, λέει Πορβόνο. Ναι. Πάει εκεί στα νήματα, αρχινάει και φωνάζει αυτός, γυναίκα, 5 έστειλα, να βρω μια ακόμα να σου στείλω. Μόλις άκουσε αυτή, ενδιαφέρθηκε, αμαύρε, στέλνει με και μένα, λέει. Τέλος πάντων, μόλις ξεκίνησε τον μπακαμπούκα, λέει αυτή, παπά, αχ, Θεέ μου, χάνομαι. Λέει ο παπάς, δεν χάνεις εσύ, εγώ χάνω το ζευγάρι. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Τι γίνεται? Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Δεν μπορούσα να μην σε πάρω τηλέφωνο να σου πω μια καλημέρα. Καλώς έχουμε πεθάνει στο γραφείο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά. Τι ωραία. Χαίρομαι που σας κρατάω παρέα. Γελάνε και οι πελάτες. Είσαι απίστευτος. Να σε καλά. Και με τα γενέθλια και με το τηλέφωνο που έκανες και με αυτά που λες. Θα ξαναπάω. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τι να κάνω, αφού μας γύρωσε ο άλλος κατευθείαν. Δηλαδή, σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ παλιός ακροατής, αλλά έκανε τη φωνή λίγο αισθαντική. Δεν σας κατάλαβα. Και ψάρωσε. Αυτοί που πιο πολύ ήταν κερδίζουν τώρα και τους παίρνεις και καταλαβαίνουν πάρα πολλά στη φωνή. Ο κόσμος έχει τρελαθεί με τις διάφορες εταιρείες. Σου λέει δεν ενδιαφέρομαι, θα πάνε να με δαγκώσουν. Είπα και ωραία εταιρεία έτσι. Trimhold Celebration Enjoyment and Co. Ό,τι να είναι. Το κάνεις πολύ ωραία. Κάνεις μιμήσεις και πολύ σε καταλαβαίνουν παλά. Είσαι φωνή, είσαι τρομερός. Αλλά τώρα ο κύριος φαίνεται στη δουλειά και επειδή παίρνουν από αυτό που λες. Ναι, είναι στο. Θα το ξαναπάρουμε, δεν ξαναπάρουμε τώρα. Κατευθείαν τον. Φίλε, μην μας κλείσεις όταν θα αρρώσουμε, μην κλείσεις πάλι. Για πες λοιπόν, να σε βάλω και στην κλήρωση. Ναι, αν θέλεις, Χριστίνα με λένε. Καλά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. 577. Γεια σου, Χριστινούλα! Καλημέρα, να συνεχίσεις έτσι να μας καταφέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Πριν φύγουμε για το διάλειμμα, θα ξαναπάρει τον περίεργο να του πούμε χρόνια πολλά. Πριν προλάβει να μας κλείσει. Έλα, χρόνια πολλά! Μην κλείσεις! Καλημέρα σας! Ναι. Φίλε μας, σύνδεσε με Κάιρο κανονικά. Δηλαδή, βγήκε κάπου στη γραμμή ο Άρντα. Ο DB Dye. Στο τέτοιο Κάιρο φάγαμε. Ναι! Έλα, ρε DB Dye. Καλώς το παιδί, ρε! Τι έγινε. Γεια σου, Αντουάν.
Τι λέει, φίλε μου. Καλά. Καλά. Να πούμε χρόνια πολλά στους συντριβανίζους, διότι σαν σήμερα, Αντώνη, πριν από 86 χρόνια, το 1932, έγιναν τα εγκαίνια στο πρώτο γήπεδο της ομάδας μας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Συντριβάνι. Πρόσφατα, ρε. Τώρα, τίποτα, ρε, φίλε. 32. Σαν χτες μου φαίνεται. Με τι γίνεται με τους δύο? Είμαστε σε καλό δρόμο, αδερφέ. Αυτό τον καλό δρόμο τον ακούμε εδώ και εντάξει. Μέρες, ρε, Κωστή. Δεν τι είναι εύκολος, είναι να σου πω κάτι, δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Αν ερχόντουσαν με τα πόδια θα είχαν έρθει. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, τους θέλουν κι άλλοι. Χρειάζεται υπομονή και τακτική, αδερφέ, τι να κάνουμε. Είναι καλοί παίχτες και οι δύο. Και είναι και... Ακόμα είμαστε στην αναμονή, δηλαδή. Είμαστε, αδερφέ. Αλλά αισιοδοξούμε, είναι πολύ καλές προτάσεις που έχει κάνει η ομάδα και περιμένουμε. Είναι εξαιρετικοί παίκτες και οι δύο. Να δούμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, μην πήρε κάτι εξέλιξη. Αγόρι μου, φέτος δεν θα φτάσουμε, να ξέρεις, επειδή κάθε χρόνο έχουμε την ίδια κουβέντα. Κωστή, λες 30 Αυγούστου το βράδυ. Ε, Κωστή, άμα κλείσει αυτού και ενώ τελείωσαν οι μεταγραφές. Τελειώσαμε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πιστεύω ένα. Και γιατί θα μαλώνουμε μετά 3 μήνες? Έλαντε. Γιατί δεν έρχεται ο Βιερίνια? Όχι, μετά. Τον είδα εγώ τον Βιερίνια χθες και έβαλε και μουστάρδα στο σάντουιτς. Σωστό. Ή είδα τη συμπεθέρα του στο σχολείο που πήγε να γράψει τα παιδιά έρχεται, φίλε, κάθε καλοκαίρι. Τι πράγμα είναι αυτό? Ναι, ρε, θα βρούμε κάτι να πω. Κάτι θα βρούμε, κάτι πιστεύω θα βρούμε. Θα βρούμε, να ξέρεις. Και ο Παύλος μας το ξαναπένει ο ορισμός του χωριού του Αστερίξα. Κοίταξε, εσύ έχεις πει τη μεγάλη ατάκα εποχή 103. Δεν θα πάθουμε ποτέ εγκεφαλικό. Τέλος, φίλε, έχεις γράψει με αυτό. Αυτό, να ξέρεις, είναι το trademark σου. Αυτό. Φίλε, αφού είναι τέτοιο τώρα. Ερώτηση. Σε ποια λαϊκή είσαι? Δεν μπορώ να σου πω, είναι απόρριτο. Είσαι σε λαϊκή όμως? Ναι, ρε φίλε, πού το βρήκες? Σε παρακαλώ, φίλε, αφού μου αρέσουν τα λαϊκά εμένα. Μόνο τέτοια ακούω. Εσύ? Έχω βάλει στο τηλέφωνο. Το τραγούδι είχες πάει λαϊκή που έλεγε. Πού σου να μωρό μου χτες που σε πήρα 7 φορές. Και δεν ήσουν εκεί, είχες πάει λαϊκή. Ναι, άντε τα λέμε. Φιλιά, γεια σου Αντουάν. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Ξαναπάρε λίγο τον φίλο. Πρέπει τώρα να αμέσως να προλάβουμε να πούμε. Να προλάβουμε αμέσως. Ξαναπάρε. Άσε και τα χαλιά τώρα, δεν έχουμε να κρυφτούμε. Πάρε τηλέφωνο. Λέει ο Χρήστος από τον Όβερο. Αδερφέ μου, δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα μέτρο. Η αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχίζει να τους πλησιάζει. Ο πρώτος άνδρας ρίχνει κάτω την τσάντα του και αρχίζει να φορά τα αθλητικά παμπούτσια του. Ο δεύτερος άνδρας λέει: τι κάνεις? Τα αθλητικά δεν θα σε γλιτώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σε βοηθήσουν να ξεπεράσει την αρκούδα. Δεν χρειάζεται να ξεπεράσω την αρκούδα, λέει ο άλλος. Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από σένα. Άιντε, δεν γίνει το φάξτρο, φίλε, μια μαγεία, φίλε, καταπληκτικά πάει. Όλα τέλεια! Στείλ το μεταχειδρομικό Περιστέρι, ξαναπάρουμε, ρε, τι γίνονται αυτά, ρε. Ναι! Γεια σας! Περίμενε. Τέλεια. Τέρμα ο καφέ! Μιλάει το φαξ. Θα μιλήσουμε με το φαξ. Άμα είναι να πάει κάτι στραβά, φίλε, δεν υπάρχει. Έτσι, μπράβο. Κάιρο, σύνδεση με Κάιρο, τι να κάνουμε. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν 86 χρόνια, το 1932, τα εγκαίνια στο πρώτο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Συντριβάνι. Εκεί που σήμερα είναι η θεολογική σχολή, ξέρετε που, κάτω από τις Μούσες, ναι, αυτή είναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Το Μιχάλη θα ήθελα, παρακαλώ. Το λεπτάκι. Ναι, ναι. Πλάκα κάνεις. 2-2. Ναι! Ναι! 2-2 Κάιρο, φίλε.
Egyptian Airlines. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το βάζω κάτω. Θα σε βγάλω να μιλήσει. Θα σε πούμε χρόνια πολλά. Με το Στανιό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξαναπάρε. Φιλέ, στις δύο μία δώρο. Τι απόδοση δίνει να μην βγει ο άνθρωπος. Φαντάσου πόσο έχουν φοβεί στον Κοσμάκη που του λες θέλω μόνο να μου απαιτήσεις δύο ερωτήσεις και θα σου κάνει δώρο ένας φίλος σου. Δεν πληρώνεις τίποτα. Δεν ενδιαφέρομαι. Με χαλή την πιντάει φίλε, δεν υπάρχει. Άσιχτήρε. Άσιχτήρε. Άσιχτήρ. Τέλος. Λίγο πριν το θέλω σε ξαναπάρουμε, ξέρετε, θα επιχειρήσουμε. 3 στα 3, 3 στις 3 σκέντες. Τις στέλνουμε στο Στεφάνι, κάνουμε airball, τις στέλνουμε στα Περιστέρια, σουτάρουμε μπροστά από τη θύρα 4 και η μπάλα πηγαίνει στο προάβλιο της Αγία Βαρβάρας, κάπως έτσι. Σαν σήμερα λοιπόν, για να ολοκληρώσω, ο χώρος που δημιουργήθηκε εκεί που είναι τώρα η θεολογική σχολή, κάτω από τις Μούσες, ξέρετε, απέναντι από το Συντριβάνι, απέναντι από αυτό το ανώμαλο που υπάρχει μπροστά και το περίεργο το πράγμα, το σιδερένιο. Λοιπόν, ο χώρος δημιουργήθηκε, αποτέλεσε το 1928 ακόμη ένα από τα θέματα που ξυπνούσαν την αντιμαχία ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Έτσι, αυτή ήταν η ομάδα, ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Πέρασε στα χέρια του ΠΑΟΚ μετά την απορρόφηση της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Χρειάστηκαν 3 χρόνια δουλειάς για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε αγώνα ποδοσφαίρου. Η εξασφάλιση του χώρου είχε αναδειχθεί σε όπλο για την προσέλκυση φιλάθλων. Παρότι η ποδοσφαιρική ομάδα ΤΣΑΚ είχε διαλυθεί από το φθινόπωρο του 27, η έκταση δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί γήπεδο ποδοσφαίρου. Λοιπόν, στις 25 Ιουνίου 1928 έγιναν τα εγγένεια του χώρου από τους ανθρώπους της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και από το Μάρτιο του 1929 που έγινε η απορρόφηση της από τον ΠΑΟ ξεκίνησε κοινή προσπάθεια για την εξέλιξη του χώρου. Στις 5 Ιουνίου λοιπόν 1932 έγιναν τα εγγένεια του γηπέδου και ακολούθησε η αναμέτρηση με τον Ηρακλή για την τελική φάση του τότε πρωταθλήματος Ελλάδος. Δημοσίευμα εφημερίδας της εποχής ανέφερε σχετικά. Ο ΠΑΟΚ, το λαμπρόν τούτο σωματείων που μαζί με τον Άριν και τον Ηρακλήν αποτελούν την πρωτοπορία του αθλητισμού της Βορείου Ελλάδος, εξεπλήρωσε το διακαές όνειρον των οπαδών του, απέκτησε έπειτα από κόπους, μόχθους και πολυετής προσπάθειας το γήπεδόν του, κανονικότατον και άρτιον. Οπωσδήποτε προορίστε να πληρώσει μια σπουδαία έλλειψη δια των αθλητισμών της πόλεως μας. Δεν είναι βέβαια γήπεδον άρτιον από πάσης απόψεως. Τα τέλεια αθλητικά γήπεδα χρειάζονται εκατομμύρια σήμερα για να γίνουν. Αλλά και δεν υστερεί καθόλου των 3 άλλων γηπέδων της πόλεως μας. Συν το χρόνο μάλιστα και την τοποθέτηση των σιδηρών κερκίδων, η οποία δεν θα αργήσει και αυτή θα γίνει, θα αποβεί ένα από τα καλύτερα γήπεδα. Περί αυτού άλλωστε μας εγγυάται απολύτως ο φανατισμός των οπαδών του. Τι ωραία ρε φίλε. Χρόνια πολλά σε όλους τους συντριβανίσιους. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που τα χρόνια έχουν περάσει, αλλά πρόλαβαν να κάνουν σκαλομαρία στα κάρα της εποχής, να πάρουν από το πρωί, από το σπίτι τους, ξεκινώντας ειδικά από μακριά, από δυτικές συνοικίες, από όπου ερχόταν ο καθένας, με το ψωμί μαλακό το πρωί από τη μάνα και όταν έφταναν στο γήπεδο το απόγευμα, ήταν ξερό το ψωμί και από εκεί βγήκε το ΠΑΟΚ και ξερό ψωμί. Χρόνια πολλά σε αυτούς που πρόλαβαν να ζήσουν εκείνο τον ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά σε αυτούς, χρόνια πολλά σε όλους μας, γιατί κάθε φορά που περνάμε από εκείνο το μέρος, το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, το σκεφτόμαστε. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μήπως και μπορέσουμε και βγάλουμε τον τύπο. Άντε φιλιά! Μην ξεχνάτε, κληρώνουμε κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Μιχάλης, γυαλιά από το οπτικά Μανολόπουλος και βέβαια ένα υπέροχο Sony ηχείο ασύρματο Bluetooth από την ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Γολέδης. Επιστρέφουμε! Μας πήρε πίσω. Κάκε. Ναι, γεια σας, λέει, με πήρατε. Άστο, φίλε. Τι, άστο, φίλε, δεν θέλουμε εμείς τώρα. Άστο, τι κάηκε. Λέει, τι, τίποτα, ρε, φίλε, χρόνια μας πολλά. Άστο, μπιμπήθηκε και ψόβησε. Να, άλλη φορά του χρόνου πάλι. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Hello, good morning, sir. Να σε παίρνουν πίσω σε φάρσα, γεια σας, με πήρατε τηλέφωνο. Ναι, από μια τράπεζα είμαστε. Έλα, αγοράκι μου. Έλα. Έλα, Φραγκφούρτη μου, έλα, Κωνσταντίνε μου. Εσύ μιλάς, εμείς ακούμε. Αυτό ψόφισε, ξαναγεννήθηκε. Όχι, φίλε, τελείωσε. Το βιβίσαμε και ψόφισε και μάλιστα 3 φορές. 3. Γεια σας, λέμε, πήρα τηλέφωνο. Ναι, ρε, φίλε, σε πήραμε, τι θέλεις.
Μα λέει με πήρατε. Α, σε μαντρε φίλε τώρα να πούμε στον καημό μας. Πήρες να μας κάνεις φάρσα. Μαγαζί είναι εκεί που πήρες τηλέφωνο. Ε, μαγαζί είναι να είχε δουλειά ο άλλος, εντάξει, τι να κάνει. Έπρεπε να έχεις παραγγελία θέλω να κάνω. Α, σωστός είσαι. Να δεις τι ώρα που θα έρχονταν. Κοίταξε, δεν αρνήθηκε να βγει. Τη μία νόμισε ότι είμαστε από... για να πάμε να το δαγκώσουμε, θέλουμε λεφτά. Ναι. Τη δεύτερη βγήκε το φαξ, την τρίτη βγήκε το ταχυδρομικό περιστέρι, την τέταρτη βγήκε να πούμε ο Graham Bell. Τον παρά δεν θα το ανάφηνε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Κατάλαβες. Φαντασιούση ποδοσφαιρική. Ναι, αμάν, μου αρέσουν αυτά. Για πες. Ξέρεις όπως είναι η Bayern στη Γερμανία, είναι ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να είσαι ομάδα, ό,τι ομάδα θες να είσαι και συμπαθείς κάποια άλλη. Συμπαθείς, ξέρω τον Ηρακλή. Και αντιπαθείς μία. Και αυτή η μία, ας πούμε, στην Γερμανία είναι η Bayern. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι είναι Ολυμπιακός. Έχει κερδίσει μεγάλο έδαφος η ΑΕΚ, θέλω να σου πω. Σε συγκεκριμένο. Δηλαδή, πάντα είχαμε, εκεί είχαμε μια αντιπάθεια σε αυτούς τρεις. Ναι, ναι. Βάζελος, έτσι, η ΑΕΚ και ο Γαύρος. Όμως, ναι. Έκανε πολύ θηλότιμες προσπάθειες η ΑΕΚ φέτος. Με όλα αυτά που έκανε για να πάρει το πρωτάθλημα χάρτινο, κύβδηλο, ψεύτικο, κυλιδωμένο, έκανε πολύ. Έχει ανέβει πάρα πολύ, φίλε. Μάλλον έχει κατέβει πολύ στην εκτίμησή μας. Ξέρεις, ένας λόγος γιατί η Bayern δεν είναι τόσο αγαπητή στη Γερμανία, ναι. Είναι επειδή αδειάζει την αγορά στη Γερμανία. Ό,τι καλό υπάρχει. Α, μπράβο. Ναι. Το παίρνει η Bayern γιατί έχει τα λεφτά και τους αφήνει μετά στη δεύτερη ομάδα. Ακριβώς. Απλά να αποδυναμώσει τον αντίπαλο. Ακριβώς. Αυτό φαντασιώνω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον για μια χρονιά. Όχι για πολύ, όχι για πάντα. Έτσι. Για μια χρονιά. Ερώτηση. Τι θα έπαιρνες από αυτόν τον Παναθηναϊκό να πάρεις τι, ας πούμε. Άστο. Τι να πάρεις. Το μόνο που μπορεί να πάρεις. Τους δικούς μας πίσω. Αυτό θα έλεγα τώρα. Να πάρεις τους δικούς μας πίσω. Λοιπόν, τι θα έπαιρνες από την ΑΕΚ και τι θα έπαιρνες από τον Ολυμπιακό. Εδώ σε ρωτάω. Το στάδιο. Το στάδιο. Ωραία, είμαστε σε ένα στάδιο προχωρημένο που λέμε. Να μου πληρώνουν εμένα νίκιο. Ναι. Νίκη. Κάτι θα έπαιρνα, κάτι θα σκεφτόμουν να τους πονέσω πολύ. Τουλάχιστον για μια χρονιά. Σου λέω, δεν ζω στην Ελλάδα, δεν ξέρω τα τερτύπια και τα ψηλά γράμματα. Μπράβο, μου αρέσει το σκεπτικό σου. Έτσι ρε παιδί μου, λίγο έτσι. Τουλάχιστον για μια χρονιά. Του χρόνου πάλι όλα εντάξει, όπως παλιά δεν ξέρω. Αλλά για μια χρονιά τουλάχιστον, να βάλουν το κεφάλι στη δυνάμω και να μην θέλουν να βγουν. Μ' αρέσει. Τι άμμο που λέμε στα ιταλικά. Τι άμμο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Αυτά ρε, άντε. Ζουμουσού, να είσαι καλά. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου αδερφέ μου. Τα παιδιά στο εξωτερικό, σας αγαπάμε πάρα πολύ, να ξέρετε. Και δεν σας ξεχνάμε. Τις φανέλες ανόβερο και Λάρνακα θα πάω να τις πάρω αύριο από την Αγγελική. Εκεί τις έχουν στείλει τα παιδιά. Θα πάω να πάρω τις φανέλες λοιπόν. Για να τις δώσουμε να έρθετε να τις πάρετε από εδώ. Τις Λάρνακας δεν ξέρω αν τις έχουν στείλει ή περιμένουν να στείλω τα νούμερα. Λογικά θα στείλω τα νούμερα. Αλλά του Ανόβερου είναι ήδη εκεί και έχει νούμερα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Έλα, καλημέρα Κωστή. Τι γίνεται, για πες. Έλα. Χρόνια πολλά στους Συντριβανίσιους. Έτσι. Κάνεις καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Για πες. Τι να πω, ναι, αυτά. Ζέστη, δουλειές. Και αυτά που λες. Αυτά. Λοιπόν, πήρα και εγώ για την κλήρωση. Μπράβο. Για πες να σε βάλω. Γιάννα λέγομαι, 328. Γεια σου Γιάννα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 2310-287-888. Καταπληκτική φάρσα σήμερα. Νομίζω μνημειώδης. Μπορούμε να την ξαναπαίξουμε φίλε τη φάρσα. Να την κάνουμε και ηχητικό. Μεγάλες στιγμές. Τη γιαγιά θα την ανεβάσω όλο στο zoomusu.gr. Δίκιο έχετε, δεν την έχουμε ανεβάσει. Λοιπόν, βεβαίως να έρθετε. Βεβαίως να έρθετε. Ερχόμαστε από Νάο, σε λένε να έρθουμε να σε γνωρίσουμε. Αύριο βεβαίως να έρθετε. Δεν έχει παιδιά, ούτε εισιτήριο βάζουμε, να ξέρετε. Δεν κόβουμε. Δωρεάν μπαίνετε. Κούτρα. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή, δεν το κόβεις. Λέει καμιά δεκαριά μέρες διακοπές να γίνουν μεταγραφές και μετά επιστρέφεις. Λέει ο Γιώργος Κατερίνη, παλιός ακροατής. Αυτά είναι παραδόσεις ετών. Βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω ότι τον Χατζερίδη τον πήραμε χωρίς να φύγω άδεια. Εκεί στις απεργίες και στο Αγίου Πνεύματος, φίλε. Πάλι λείπαμε βέβαια. Καλημέρα Σιμοδοπούλου, τη Στέλλα. Καλημέρα Κωστή Παοκάρα, μια ζωή. Γεια σου, Ευατζίδη Ανέστη. Καλημέρα Κωστή από Ασπρόβορο Κρυονέρι. Βάλε με σκληρώσει. Καλημέρα Όλεγα Καραγιάννη, υπέροχα δώρα, είσαι φοβερός. Παρέα, τέλεια, να είσαι καλά. Καλημέρα Κωστή, ο Κάριους πήγε σε κρατικό νοσοκομείο. Α, γι' αυτό δεν το πήρε η Λίβερπουλ στα χαρτιά. Τα γατάκια! Που να ξέρουν αυτοί, ρε φίλε. Εδώ είμαστε προχωρημένοι. Ο Πασχαλίδης, ο Γιάννης, ωραίο μήνυμα έστειλες. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε στη γραμμή, βεβαίως. Γεια σας.
Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Εντύπωση. Εσείς πείτε μας. Χαιρόμαστε. Ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την Παρασκευή και έδωσα τα κρέατα. Α, τα κρέατα. Μπράβο. Είσαι ο... Ο Ψαρονέφρης. Ψαρονέφρης. Όπα, Ψαρονέφρη. Είσαι ο Ψαρόπουλος, ήταν το επίθετο. Ναι. Τι ωραία, ρε φίλε. Δεν πιστεύω να είσαι γαύρος. Όχι, προς Θεού. Ερώτηση. Με αυτό το επίθετο, ψαρώνεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, είσαι ψαρωμένος ή ξεψαρωμένος? Τι γίνεται? Ψαρωμένος πάντα. Ψαρωμένος πάντα. Τηρείς σιγή ηχθείος, φυσικά. Έτσι. Έτσι κανονικά. Πάντα. Είσαι ηχθείς στο ζώδιο? Όχι, κρυάρι. Κρυάρι, φίλε, αυτό τι είναι, δεν είναι κοντραρόλος? Όχι, γιατί. Δεν μου λες, πήγες στο Μιχάλη και του πεις γεια σου, λέγομαι Ψαρόπουλος και κέρδισα τα κρέατα. Α, δεν πήγες ακόμα? Όχι. Θα το κάνεις χαβά. Στο Μιχάλη έχεις κερδίσει? Στο Μιχάλη ή στον Άγγελο? Στο Μιχάλη μου φαίνεται. Μιχάλη, μπράβο. Θα πας και θα πεις γεια σου. Στην Νεάπολη. Στην Νεάπολη είναι ο Άγγελος. Στον Άγγελο τότε. Στον Άγγελο θα πας. Ανδρέα Παπαδρόκο, όπως δεν θυμάμαι τώρα, φίλε, τις κληρώσεις απ' έξω. Απλά και θα πας και του πεις γεια σου, είμαι ο Ψαρόπουλος και κέρδισα τα κρέατα. Εδώ παραδίπλα είναι ένας κρεατίδης και πήγε στον ψαρά να πάρει τα ψάρια, πες. Πες με χιαστή σύστημα. Να είσαι καλά, Κωστή μου, να είσαι καλά. Αγόρι μου, να δεις, φίλε, μια σακουλάρα είναι τα κρέατα ενός μήνα. Να είσαι γερός. Και εσύ πάντα... πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάντα τυχεροί να είστε, έτσι. Μακάρι, παιδιά, να είχαμε δεκαπλάσια δώρα. Ό,τι μπορούν κάνουν οι άνθρωποι και η ηλεκτρονέτ και ο Μανολόπουλος και οι κρεοπόλες μας. Και το όλα στα όρθια και η λαδόκολα. Όλοι. Και ο Τενταχόμ θα δώσει δωράκλα, να ξέρετε. Θα συναντηθούμε τώρα μέσα στη βδομάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Ηλιάνα Τσιμοπούλου. Γεια σου, Ευατζίδη Ανέστη. Καλημέρα, Κωστή, από το Σπρώμιο Κρυονέρι. Απλά την καλημέρα μου σε εσένα και όλο το κρατήριο για το ηχείο, φίλε. Τελικά τη φανέλα από τη Λάρνακα που έτυχα. Από πού μπορώ να την πάρω? Σας είπα και νωρίτερα. Θα έρθείτε από εδώ, θα τις παραλάβω εγώ. Για να μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Γιατί μάζεψα τα μεγέθη. Καταλάβατε. Καλημέρα στην Νίκη Λαβρεντιάδου. Κωστή, καλημέρα. Α, τις φανέλες που κληρώσαμε χθες από το Μοντρεάλ. Έρχεστε και τις παραλαμβάνετε. Τις έχω εδώ. Εκεί έχουν στείλει συγκεκριμένα μεγέθη. Παιδιά, θα τα δούμε εδώ αφού θα έρθετε. Έτσι. Καλημέρα Σημαδοπούλου τη Στέλλα. Γεια σου, Νίκη Λαβρεντιάδου. Γεια σου, Καλανταρίδη Τάσο. Γεια σου, Πολοτζίδη Αναστάση. Καλημέρα, Κωστή, ο Χαριστός ο Δημήτρης. Λοιπόν, πες μας, λέει, προβλήματα δεν έχεις εσύ, λέει ο Παναγιώτης. Πού τα αφήνεις κάθε μέρα? Σ' ακούω χρόνια, φίλε, άστο. Αυτό είναι μια ιστορία, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να μπούμε στεναχωρημένοι. Όταν έχει χάσει ο ΠΑΟΚ, τότε ναι, είναι όλα μαύρα. Αλλά άλλες στεναχώριες δεν έχουμε δικαίωμα να τις περάσουμε μέσα στο στούντιο. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Γεια σου, Σύφη Καπαγερίδη, ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί, ρε. Γεια σου, Λούβα Ρελία, εδώ είμαστε. Η Χιάρα Σόνι καταπληκτική. Ασύρματο ηχείο Sony, ηχείο Bluetooth από την ηλεκτρονέτα Παπουκής Νικολαίδης. Καταπληκτικά γυαλιά από τα Optic Stores Μανολόπουλος κληρώνουμε. Και επίσης σας είπα ότι κληρώνουμε και τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Λέει, πού το σκέφτηκες, λέει, την εταιρεία που είπε στον τύπο, λέει, που είχε γενέθλια. Ξαναπέστε, είπα Trimholt Celebration and Employment and Co. Ό,τι να είναι, φίλε. Ό,τι να είναι. Holger Trimholt. Χρόνια από χρόνια πολλά στους συντριβανίσους, λέει ο Ζάκης. Στους συντριβανίσους δικούς μας βεβαίως. Τον κύριο Διονύση, τον κύριο Παύλο. Τον αγαπημένο μας τον κύριο Γιώργο. Όλους σας. Τον κύριο Ζαχαριάδη. Όλους τους μεγάλους που ακούμε. Με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη. Σε αυτούς οι οποίοι προλάβαν αυτές τις εποχές του ΠΑΟΚ. Τότε που ο ΠΑΟΚ εξέφραζε τον καημό της προσφυγιάς, της γνήσιας προσφυγιάς, του ξεριζωμού. Τον αλυσμόνι των πατρίδων. Και αυτό εκφράζει μέχρι και σήμερα. Το DNA δεν άλλαξε, δεν το κυλιδώσαμε, δεν το λερώσαμε με ψεύτικους υποβασμούς για να σβηστούν τα χρέη μας, δεν το λερώσαμε με χάρτινους ψεύτικους τίτλους για μια εφήμερη χαρά να νιώσουμε κι εμείς ότι είμαστε σημαντικοί. Γινόμαστε περισσότεροι βασισμένοι στις αρχές μας, στις διαχρονικές αξίες και όχι στο άιντε, γιούπι, τι ωραία το πήραμε μείον 9 οι άλλοι για να πάρουμε εμείς πρωτάθλημα. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε! Ναι! Μπορεί να είναι αυτός που πήραμε πριν, φίλε. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θουβού. Έλα ρε Θουβού! Τι γίνεται? Καλώς το παιδί. Βάλε μια σκληρώσεις. Σκληρώσεις. Είναι οι σκληρώσεις που είναι... Δεν είναι... Επειδή δίνω... Γιατί έπαιρνα στο 23-10 και δεν έβγαινε κανείς και πήρα στο 23. Είδες, φίλε.
Λοιπόν, είδα, σε ναι. βάζω στις σκληρώσεις, γιατί είναι πολύ σκληρό να μην κερδίζεις τέτοια δώρα. Θα έχουμε... Θέλει για να μην πάρει. Ακριβώς. Ναι. Θα κάνουμε και μαλακώσεις κάποια στιγμή, να ξέρεις. Αλλά σε βάζω εγώ. Γιώργος 500. Γιώργος 500, πάρα πολύ ωραία. Πες μας, Γιώργο, τι άλλο θέλεις να πεις. Να υπενθυμίσω την ΑΕΚ. Έτσι, φίλε. Κάθε μέρα το λέμε. Το ξυπνητήρι. Τι ωραίος που είσαι. Έτσι. Ξέρεις ποιος άλλος το είπε αυτό, ε. Αυτός 1-0. Σε ευχαριστώ για την πάσα. Σ' αγαπώ πολύ. Βγάλε το χαρτί από την οθόνη μπροστά, ε. Δεν κοιτάει. Δεν έχω, παιδιά. Βγάλε το χαρτί. Ποιο χαρτί, ρε. Έχει ένα μεγάλο ποιος εκεί, το είδα, ήρθε και το είδα, άσε τώρα. Ποιος το με... παίρνει από το σπίτι και το ξαναπέρνει. Πρόσεξε, ποιος με χ, φίλε, με χ, ποιος, πι, πι, χ, γιώτα. Πειρατική σημαία, το χ είναι με κόκαλα και από άλλο και ένα κρανίο. Γεια σου Γιώργο, δουλειά. Καλημέρα σας, σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Θα μιλάμε σιγά τώρα. Θέλετε να το κάνουμε συστατικό, βεβαίως μπορούμε. Λοιπόν, εγώ πήρα για να σε κράξω, φιλαράκι. Πάμε για εμφύλιο, να ξέρεις. Για εμφύλιο? Τι ωραία. Ναι, ρε φιλαράκι, ναι. Μέσα στο σταθμό θα γίνει τώρα τη Σουλτάνα. Θα σου πω γιατί. Γιατί ρε μπαγάσα, βγαίνει φίλος ακορατής που χρησιμοποιεί το όνομα Ποπάι, ρε, και τον αφήνεις. Α, δεν ήσουν εσύ Ποπάι. Πάρε το Σταύρο τώρα τον Γκόλκα και ρώτα το ποιος είναι. Θα το λύσω μέσα, κοίταξε, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Εσύ είσαι ο Γνήσιος με ύψιλον, με ύψιλον. Που βρισκόμαστε στις δημοσίες, ρε. Ρε. Το Ποπάι το γράφει με γιώτα και διαλυτικά. Δεν είναι γνωστό. Τότε μπορεί το παιδί να το. Είναι από μίμηση. Δηλαδή, πώς λέμε. Δεν παίρνω πνευματικά δικαιώματα. Θυμάσαι Αντίντας, υπήρχε Αντίμπας, υπήρχε Αμπίντας, είχε Αντίλντα, είχε διάφορα φίλε. Κοιτάξτε, αυτά δεν θα τα ανοίγει παρά 10 τα θέματα με τις απομιλήσεις, γιατί μπορώ να κάνω 4 εκπομπές εγώ και εσύ εκεί μόνιμα. Εσύ, αγόρι μου, μερόνυχτα. Εσύ λοιπόν είσαι ο Γνήσιος Ποπάι, ο του Χαραλάμπους, ο άλλος είναι ο Ποπάι του Σάβα. Είναι ο Ποπάι του Σάβα, φίλε. 5 λεπτά με τον Κόλκα θα σε πείσουν για το ότι έχει συμβεί με αυτό το παρατσούκλι. Μεγάλες στιγμές. Από το 2003, φίλε. Ηρωικός ο Ποπάι που είχε γυναίκα την Όλιβ. Το τηλεγραφόξυλο. Σου λέγω ότι γι' αυτό τρως το σπανάκι για να την αντέξεις. Άσε που πιστεύω ότι την είχε φάει, φίλε, ο Βρούτος, να ξέρεις. Έτσι εξηγείται, ρε φίλε, τόσο έλλειμμα δεν εξηγείται. Δεν γίνεται. Εγώ δεν να μην κρατήσω τις γραμμές. Είχα καιρό να σε ακούσω, γιατί έχω και εγώ τα ζόρια μου τρέχω πέρα εδώ. Βάλε με μόνο για τα κρέατα, τίποτα άλλο δεν θέλω. Ο Κώστας σε 5-5-2. Έγινε. Να είσαι καλά. Έτσι. Σας βάζω σε όλες σκληρώσεις τώρα, ό,τι σας τύχει, παιδιά. Δεν τα έχω διαβάσει. Καλά, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν το ξέρω. Γεια σου, Κωστάκη. Έγινε, τα λέμε. Να στείλω χαιρετίσματα σε ένα ακόμα παλικάρι το οποίο αποτύπωσε την αφοσίωση στις αξίες μας, στα πιστεύω μας, στην ομάδα μας, στην παρέα μας, με το τατουάζ, φυσικά το δικέφαλο αετό, αλλά και το ζουμουσού. Και μιλάω για τον Κώστα, τον δημοπατέρα, που ήρθε στην. Γιατί το έχει βάλει τώρα, το έβαλε η Σοφία στον τοίχο μας και έκανε ένα τεράστιο, ένα υπέροχο τατουάζ στον μπράτσο και τα 3 γράμματα, και τα 4 φυσικά. Πάω καλά και τα 3 του ζουμουσού. Να είσαι γερός, αδερφέ μου, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Ο Κωστής. Συγχαρητήρια. Κερδίσατε ένα πενθήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Δεν ενδιαφέρομαι. Μα θα πάτε σε πεντάστερο. Σα δίνουμε και ένα σερβίτσιο πιάτο. Δεν θέλω σερβίτσιο. Κατσαρόλες. Τσατσαρόλες θέλω. Τέτοιο δώρο. Θέλω τσατσαρόλες, όχι κατσαρόλες. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι μόνο δώρο, πρέπει να είναι και δώρο. Δεν θέλω τίποτα, μόνο την αγάπη σας. Έτσι, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, σε χαιρετούμε και σε αγαπούμε. Φιλιά. Δεν θα σε βάλουμε στην κλήρωση, δεν θες να μπει στην κλήρωση. Βάλτε με, είμαι η Ελένη X56. Γεια σου Ελένη μου, να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε, πάμε, μια-δυο γραμμές ακόμα και τελειώνουμε, πρέπει να κάνω κληρώσεις. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ακούτε. Βεβαίως. Λέω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω εδώ και καιρό μαζί. Με αρέσετε έτσι που μιλάτε, τα λέτε ωραία. Αλλά ακόμα για... Αλλά, να το αλλά. Να το ήξερα το αλλά, θα πεις αλλά. Αλλά για μεταγραφές ακόμα δεν κάνουμε τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει. Πρέπει να ετοιμαστούμε ήδη τώρα για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι είναι μόλις 5 Ιουνίου. Δηλαδή δεν περιμένουμε
ούτε τον Αύγουστο, ούτε τον Ιούλιο. Είναι 5 Ιουνίου. Έχουμε πάρει ήδη το στόπερ και εντός των ημερών θα ανακοινωθούν και άλλοι δύο παίχτες. Είναι εξάγχοντα. Πρέπει μπαμπαμ να γίνουν μεταγραφές, να σωματωθούν όλοι οι παίχτες για να φύγουν κατευθείαν. Μπαμπαμ. Μην έχεις κανένα. Πανευρωπαϊκό. Αδερφούλη μου, μην έχεις κανένα άγχος, να ξέρεις. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό το καλοκαίρι απόλαυσε το. Φίλε μου Κωστή, τα λες πολύ ωραία, μ' αρέσεις. Να είσαι γερός. Είσαι ωραίος. Να σε βάλω και στην κλήρωση, θες. Να σε βάλω στην κλήρωση. Βάλε, ναι, βάλε. Για πες. 328. Θύμισε μου όνομα. Κοσμάς Νάκου. Έγινε Κοσμά. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή σημέρα, φίλε μου Κωστή. Γεια σου Κοσμά μου. Γεια σου Κοσμά μου. Λοιπόν, μαέστρο, τέλος. Σε φινή. Σε φινή. Τι μεγάλος που είσαι. Τεράστιος. Τεράστιο. Σκιά κάνεις. Σκιά φοβερή. Σκιά φοβερή. Λιάνα μου, ναι, 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 βεβαίως. Κοντά στο πατρικό. Κοντά στο πατρικό. Όλα καλά. Φιλιά πολλά και στο Σωτήρι. Λοιπόν, μαεστράρα μου, θέλω από το 1 μέχρι το 59, όχι, ψέματα, λάθος, περίμενε. Εδώ. Από το 1 μέχρι το 62 θέλω να μου δώσεις νουμεράκια. Πάμε, κρέατα, 4, ναι, ωραία. Πάμε, άλλο, γυαλιά, 55, ωραία. Και ένα ακόμα, 32. Πάρα πολύ ωραίος είσαι φίλε, πολύ δυνατός. Γεια σου Νίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε, τα γυαλιά 6941 σε 527. Δεν μας έχει στείλει επίθετο, βάλε με σκληρώσεις, ούτε όνομα. 527 κερδίζει τα γυαλιά. Θα σε πάρουμε και τηλέφωνο γιατί πρέπει να στείλω. Λοιπόν. Είπα τα γυαλιά. Πάμε να δώσουμε το ηχείο. Πάμε να δώσουμε το ηχείο. Κάτσε λίγο. Εδώ είμαστε. Το ηχείο κερδίζει ο 6974 σε 825. Απλά την καλημέρα μου σε ένα και όλο το κροτήριο για το ηχείο φίλε τη φανέλα από τη Λάρνακα που έτυχα, από πού μπορώ να την πάρω. Δεν έχει στείλει και εσύ επίθετο. 6974 σε 825. Παιδιά, γράψτε μου και το ονοματεπώνυμο να ξέρω. Λοιπόν, 825 κερδίζει το ηχείο Sony. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να στείλουμε το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ. Πάω να δώσω και τις κρεατάρες. Λοιπόν, τα κρέατα κερδίζει ο 6941-981 Πανάς Χρήστος. Τα κρέατα. Χρήστος Πανάς. Τα κρέατα. Φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Υπέροχα πράγματα, παγωτό. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κούκις, λίλα, πάουζε, τυραμισού. Νάνα μέλια, τη θεά. Φράουλα, βανίλια, σοκολάτα, τα πάντα όλα. Επίσης, χορηγός δεύτερης ώρας είναι η κάρτα που σας αλλάζει τη ζωή, η ταυτότητα. Υγεία ζωή, συνεργασία με την Euromedica με 65 ευρώ όλο το χρόνο για το άτομο. Με 99 ευρώ μέχρι 4 άτομα. Δηλαδή 4, μια τετραμελής οικογένεια με 99 ευρώ. 655 ενημερωθείτε γιατί έχει δωρεάν μαγνητική, δωρεάν γενική αίματος, δωρεάν check-up γενικό. Δωρεάν μαστογραφία και test pap για τις γυναίκες. Δωρεάν εξέταση προστάτη για τους άντρες. Δωρεάν καθαρισμός δοντιών. Τέλος οι ουρές. Ξεχάστε τα αυτά. Ξεχάστε τα. Κούτρα όλα. Ξεχάστε ότι ξέρετε και με τις κάρτες μέχρι τώρα που ήταν ντεμέκ δωρεάν και πληρώνατε ένα κάρο λεφτά. Εδώ θα πάτε. Εδώ. 655-655 ταυτότητα υγεία ζωής. Εννοείται λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκιο ή γλύφετε τα δάχτυλά σας με υπέροχες γεύσεις απέναντι από το μασούτι στα Ελευθέρια. Και βέβαια 705-750 τη Λιβεριά. Εκεί θα γνωρίσετε τον Diego Pancetta για την υπόλοιπη Dream Team. Και για Tenda, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Εκεί 35 χρόνια δεν πάτε αλλού. Για Tenda, μπαμπάς και γιος και Super Tenda 430-011. Καλαμαριά, Πολύχνη και Χαλκιδική, μην μπερδεύεστε. Εκεί ο αυθεντικός Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Έρχεται το τρίο Τρόικα. Έρχονται τα παιδιά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Bye bye, ζούμε σου λέμε και κάθε πίκρα και με bye bye.
Bye.